Γεια χαρά μαγκές. Καλησπέρα. Από ό,τι βλέπετε αδέρφια μου, Ολυμπιακή είμαι εδώ. Και είμαι εδώ με δύο χέρια και τρία πόδια. Αυτά είναι. Πουστράκια βαζελάκια. Δύο κεφάλια. Είστε αδελφές, εκγεννητής. Είστε άναδροι. Θρασίδηλοι. Γιατί βαζελάκια είναι, ήτανε. Ό,τι και να είναι. Πες για όλους τώρα. Για όλους. Ναι. Ξέρετε εσείς τι λέω πάντως. Ήρθατε πέντε άτομα, μου κλάσατε τα φρύδια, ό,τι σας λέω. Δεν ξέρω ποιος πούστη σας έβαλε, αλλά πούστηδες είστε κι εσείς. Δεν μου κάνατε τίποτα, δεν θα μου βουλώσετε το στόμα ποτέ και να ξέρετε και κάτι άλλο. Θα είναι τιμή μου και χαρά μου να μου βουλώσετε το στόμα μόνο με μία σφαίρα. Αλλιώς δεν μπορώ να μου το βουλώσετε. Και να πεθάνω για τον Ολυμπιακό που αγαπάω. Θα είναι τιμή μου αυτό να το κάνετε. Αυτό που κάνατε, είστε αδελφές, τραπήκατε σε φυγή από πέντε φωνές ανθρώπων που ήταν στα μπαλκόνια. Η κυρία Μαρουσό που φώναζε. Ακριβώς. Τι φοβηθήκατε ρε την κυρία Μαρουσό. Πες τα εκεί μου σήμερα. Και έχει και συνέχεια. Ο Πέλεκης της δικαιοσύνης θα είναι βαρύς. Ο Πέλεκης της δικαιοσύνης, το ξαναλέω, βλάκες, θα είναι βαρύς. Κοντά είμαστε. Βουνό με βουνό δεσμοί. Και όλα σε αυτόν τον κόσμο πληρώνονται. Όλα εδώ πληρώνονται. Ούτε στην κόλαση, ούτε στον παράδεισο. Κάποια και στον άλλον. Αυτά είχα να πω για τους πούστηδες, για τις αδελφές. Και συνεχίζουμε. Μου κλάσατε τα φρύδια γενικώς για να τελειώνουμε το θέμα. Μια μπουνιά εδώ, αυτό εδώ κάνατε. Ναι, τίποτα. Εντάξει, άμα ήταν σκοπός σας να... Ούτε ένα ράμα. Το μοναδικό ράμα που έβαλα εδώ στο Παντελόνι. Ενώ Σταυροβελονία, πώς το λένε αυτό. Γιατί πες για τους μόλοπες. Πες για τους μόλοπες. Α, ναι, και έχω και εμείς το παπάρι μου μόλοπες. Τι το πιάνατε, ρε. Δεν έχετε άλλα παπάρια να πιάσετε. Το δικό μου βρήκατε να πιάσετε. Γιατί είχατε γατζωθεί σαν κοάλι. Έχουμε και τον Ντάστον. Σας έκανε ο Ντάστον, ναι, το Πεντουέι. Καλά, λες Ντάστον και δίνεις σε μένα. Για... ναι, ακριβώς. Εντάξει, ο Λευκός Ντάστον. Ακριβώς. Είστε πουστράκια. Δεν έχω πέσει έξω για το ποιόν σας. Εγώ εδώ είμαι. Εδώ είμαι και θα είμαι μόνο με μια σφαίρα, μόνο στον τάφο άμα με στείλετε. Κάτσε, θα σταματήσω να λέω αυτά που λέω και να υπερασπίζομαι για την αγάπη που έχω για τον Ολυμπιακό. Τίποτα άλλο δεν με σταματάει. Πάμε σε ένα βιντεάκι. Τι να σταματήσετε. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Εντάξει, δεν ασχοληθούμε. Όχι, κάτσε γιατί έχουμε και τις ανακοινώσεις. Έχουμε να διαβάσουμε την ανακοίνωση. Έχουμε πολλά να πούμε. Λοιπόν, μετά τα τελευταία γεγονότα που πανηγυρίζαν όλοι μόνοι τους, χωρίς να ξέρουν γιατί πανηγυρίζουν, ο κάθε πικραμένος. Η Θήρα 7 έβγαλε μια ανακοίνωση σήμερα, θα στη διαβάσουμε αναλυτικά. Η μέρα που όλοι οι αντιολυμπιακοί περίμεναν πώς και πώς πέρασε και δυστυχώς για αυτούς δεν ήταν τα αποτελέσματα που αγωνιωδώς περίμεναν. Κάποιοι λαθρέμπολοι, καναλάρχες, λαμόγια δημοσιογράφοι ήθελαν να δουν τον πρόεδρο του Ολυμπιακού να λυγίζει. Αλλά έδωσε ο ίδιος την απάντησή του λίγες ώρες αργότερα. Εμείς, Αθήρα 7, καλωσορίζουμε τον νέο πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, και το ευχόμαστε να πετύχει όσα και ο προηγούμενος πρόεδρος, ο Μαρινάκης Βαγγέλης, και ακόμα περισσότερα. Καλούμε τον κόσμο της ομάδας μας και όλα τα μέλη της 7, της Θήρας 7, σε εγρήγορση, ετοιμότητα και στήριξη αυτής της προσπάθειας του νέου μας Προέδρου απέναντι στην πρωτοφανή για τα ελληνικά ποδοσφαιρικά δεδομένα συμμαχία, παρένθεση, μήπως και οπαδική, μεταξύ ΠΑΟ, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ για να σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά τους. Η αντεπίθεση ξεκινάει. Καθήκον μας να είμαστε όπως πάντα η ασπίδα του Ολυμπιακού μας. Ιστερόγραφο πρώτο. Θα μας πείτε ρε μεγαλοεπενδυτές πόσα λεφτά θα επενδύσετε φέτος στις ομάδες σας. Στο διατάφτα δηλαδή. Πρόεδρε, ιστερόγραφο δεύτερο. Πρόεδρε, φτιάξε την ομαδάρα με το ευρωπαϊκό όραμα που όλοι ονειρευόμαστε. Ιστερόγραφο τρίτο.
Στον πολυδιάστατο πόλεμο που δεχόμαστε, η απάντησή μας είναι όλη διαρκείας. Ιστερόγραφο τέταρτο. Τάκαρε συνέχισε να τους ξεβρακώνεις όπως εσύ ξέρεις. Θύρα 7. Άντε, γεια! Πάμε σε ένα βίντεο. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι. Θέση. Τι πανηγυρίζουν, ρε. Λάβετε όλη θέση. Έτσι, ό,τι πώς θα λέει το τραγούδι. Ο θρύλος θα είναι στην κορφή, αρέσει δεν αρέσει. Τι πανηγυρίζετε, ρε. Δεν θα βάλουν. Κάτσε. Ρε, τι πανηγυρίζετε, εδώ έτσι όπως είμαστε. Τώρα εδώ μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Τι πανηγυρίζετε, ρε, Δελαμπού. Για πείτε μας, να ξέρουμε κι εμείς. Μόνοι σας τα βγάζατε. Μόνοι σας στοιχειοθετήσατε τις κατηγορίες, μόνοι σας κλείνατε τον κόσμο φυλακή. Το μάρτυρα τον πηγαίνανε από το χέρι. Ναι, λοιπόν. Ναι. Τι πανηγυρίζετε, μπορείτε να πείτε τι πανηγυρίζετε. Όπως καταλάβατε, δεν έγινε απολύτως τίποτα και δεν μπορούσε να γίνει από τη στιγμή που μιλάμε για δικαιοσύνη. Άλλο τώρα όλα τα. Ο ανακριτής έκανε τη δουλειά του. Δεν δικάζει ο ανακριτής, το δικαστήριο δικάζει με πραγματικά γεγονότα. Όχι, μου είπε ο ΤΑΔΕ και μια ανώνυμη καταγγελία
Εδώ γίνονται επώνυμες καταγγελίες και δεν ανοίγουν τηλέφωνα πουθενά. Δηλαδή δεν είναι αυτό που ζούμε τώρα είναι... Δεν υπάρχει πουθενά στα χρονικά, δηλαδή σε κανένα κράτος. Η 200.000 εγγύηση, τι να είναι οι 200.000 για το Μαρινάκη τώρα, δηλαδή 2 εκατομμύρια μόνο για τη διαφήμιση του ΟΠΑΠ, 2 που έχασε και άλλα 2 που έδωσε, είναι 4 εκατομμύρια. Αυτά, γιατί μόνο για τη διαφήμιση της φανέλας. Αυτά που δεν πήραμε και αυτά που δώσαμε, είναι 4 εκατομμύρια. Τα 200 χιλιάρικα δεν είναι ένα μηδαμινό ποσό και είναι ένα ποσό τυπικό το οποίο πάλι μόλις αθωωωθεί ο άνθρωπος θα επιστραφούν. Περιοριστική όρη. Δεν υπάρχει κανείς περιοριστικός όρος. Να ξέρετε. Η πρώτη και η 15 του μηνός, αυτά που πρέπει να δίνει παρόν στο κάθε αστυνομικό τμήμα, στο οικείο μάλλον, δεν περιορίζει ούτε δεσμεύει τον πρόεδρο από τα καθήκοντά του. Από εκεί και πέρα πάλι πρόεδρος θα είναι. Δεν είναι, είναι αντισυνταγματικό να μην είναι κάποιος πρόεδρος, να έχει βάλει τα λεφτά του και να διοικεί κάποιος άλλος επειδή το θέλει ένας τρίτος ή κάποιοι άλλοι ρουφιάνοι. Δεν γίνεται αυτό. Όποιος είναι μεγαλομέτοχος. Έτσι, Τάκη μου. Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτός διοικεί. Και δεν μπορεί να αφήσει το μαγαζί, σε εισαγωγικά, σε κάποιον άλλον. Επειδή το θέλει κάποιος τρίτος ή οποιοςδήποτε και να είναι αυτός, είτε θεσμικός ουρέας, είτε τίποτα, δεν υπάρχει. Μιλάμε για ιδιοκτησία. Έτσι. Από εκεί και πέρα, πάμε στο διατάφτα. Να μας πείτε και λίγο για την ταμπακέρα. Ναι, εμείς έχουμε φάει του κόσμου την ταλαιπωρία. Τι ώρα. Για πείτε μας εσείς πόσα λεφτά θα βάλετε. Γιατί για λεφτά, δηλαδή και ελάς πω, έχετε γίνει όλοι οι παραγκτζίδες, παραθυναϊκοί, αεκτζίδες. Για να παρηγυρίζετε τον κόλλο, όχι να πηγαίνετε έξω από τα δικαστήρια να παρηγυρίζετε κοροϊδά. Για τα γήπεδα, μέσα δεν έχετε ωραία γίνει. Ωραία συμμαχία, και οπαδί, και οπαδί μαζί. Ναι, Τάκη μου, γιατί έγινε εσύ Ολυμπιακός, να πηγαίνεις στο γήπεδο, παίζει η μπάλα η ομάδα, βλέπεις να πανηγυρίζεις, γκολ, έτσι. Εσύ γιατί γίνεται, πάτε στα δικαστήρια, πηγαίνετε στα δικαστήρια, αυτοί είναι δικαστικοί επιμελητές, δεν είναι οι οπαδοί αυτοί. Ρε. Άλλο είναι αυτό που θέλετε να κάνετε εσείς. Επειδή το έχετε ψιλοχάσει. Ολυμπιακός, κοροϊδά της τράπουλας, από όλη αυτή τη... Καταρχήν, να σας ευχαριστήσουμε που έχετε πετύχει. Καλά, δεν ήταν και τίποτα δύσκολο πράγμα. Ο Ολυμπιακός, ο κόσμος του Ολυμπιακού γιγαντώνεται και όταν νιώθει ότι... Συσπυρώνεται όταν νιώθει ότι τον πολεμούν αντικά και το μόνοι μας και όλοι σας που λέμε δεν είναι ένα σλόγγαν. Είναι η πραγματικότητα. Έτσι, αυτό μας γεμίζει εμάς, αυτό μας αρέσει, αυτό μας εξιτάρει. Να είναι όλες οι πουτάνες μόνες τους και εμείς από την άλλη. Έτσι, αυτό μας αρέσει. Και το αποδεικνύεται. Ταυτοποιώντας και την ξεφτύλα σας, δηλαδή, και το ρεζιλίκι σας. Δεν υπάρχει, για να καταλάβετε τι μιλάμε, δεν γίνεται ο Ολυμπιακός να συμμαχίσει με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό εναντίον του ΠΑΟΚ, λέμε, ή με το ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ εναντίον του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μιλάμε για Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι ένας. Είναι επιβήτωρά σας χρόνια. Έτσι, το καταμαρτυρούν όλοι οι τίτλοι. Και 42-37. Και δεν γίνεται, βρε κοροϊδά της τράπουλας, δεν γίνεται να μας γονατίσετε. Άλλο που πανηγυρίζετε μόνοι σας στις εφημερίδες σας και τέτοια. Ναι, τι γράφουν εκεί. Μόνες τους πανηγυρίζουν, τέλος. Ναι. Έξω από το Champions League. Ναι. Να πάρετε εσείς τα 25 εκατομμύρια. Ναι. Θα πάρετε εσείς. Ναι. Λοιπόν, νομίζετε ότι η UEFA δεν ξέρει τι απαταιώνες είσαστε. Ούτε δεν ξέρει τους τι απαταιώνες. Και στην Τούμπα. Ναι. Πλατινή, τους άπε. Έτσι. Δεν ξέρει τι απαταιώνες είσαστε η UEFA. Καταρχήν δεν υπάρχει εμπλοκή του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να φύγει ο Ολυμπιακός από το πρωτάθλημα και το εθνικό γαζόριο. Για να ξέρετε, γιατί κάτι τέτοιες είναι οι καταγγελίες αυτές. Για κάτι για το εθνικό γαζόρου, για την παραχαϊκή, και που δεν εμπλέκεται ο Ολυμπιακός πουθενά, απλά έχουν γίνει κάποιες σειραφές συνομιλιών, να μήπως καταφέρετε να μας φρενάρετε. Δεν το καταφέρατε. Απεναντίας καταφέρατε το αντίθετο, να μας γιγαντώσετε. Ο άλλος έχει νευριάσει. Έβαλε 10 να βάλει κι άλλα. Αλλά τόσο. Ο άλλος έχει νευριάσει, έλα σου πω. Εντάξει ρε παιδί μου, καλή είναι η προπαγάνδα. Μαζί σε όλα αυτά με τα δικαστικά και τέτοια δεν λέτε και στους τσάτσους που σας διοικούν. Με όποια μορφή και να είναι. Τους απένταρους. Πόσα λεφτά θα βάλουνε.
για να φτάσουν τον πρώτο. Ξέρετε ποιος είναι ο πρώτος, δεν κοροϊδά. Έτσι. Περιμένουμε εμείς να δούμε τις κινήσεις σας. Εντάξει, καλέ είναι το ψέμα, έχει κοντά πορτάρια. Και σίγουρα όταν θα γίνει το δικαστήριο, δεν ξέρουμε αν θα είναι καν κατηγορούμενος ο πρόεδρος. Η σκευωρία έχει πέσει, έχει καταπέσει. Δεν υπάρχει τίποτα μεπτό. Ό,τι είναι, είναι κατασκευή δική σας. Και το να μας κατηγορούν οι απατεώνες είναι τιμή για μας. Να το ξέρετε. Δηλαδή και... ξέρω εγώ, εκτός αν έχετε την έξοδε καλή μαρτυρία, ο κύριος Μελισανίδης, ο κύριος Αλαφούζος, ο κύριος Σαββίδης, ξέρω εγώ, ή αν έχουν καταφέρει να πείσουν τους οπαδούς τους ότι θα είναι ανταγωνιστικοί, όχι στις δικογραφίες. Μέσα ρε, στο χορτάρι ρε κοροϊδά, εκεί που πάει η τσαπού σύννεφο, ξέρετε που, και στο χορτάρι και στο μπασκέ, και στο παρκέ και στις πισίνες, παντού. Λοιπόν, Ολυμπιακός, για να κλείσω, ευχαριστούμε όλους αυτούς και τους θεσμικούς φορείς, έτσι, που είναι εντεταλμένοι. Δεν μιλάω για δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της. Και όπως θα την κάνει τη δουλειά της. Αλλά όλους αυτούς που με όλα αυτά τις ραδιουργίες και τις λασπολογίες και τις συκοφαντίες καταφέρανε να συσπηρώσουν τον κόσμο του Ολυμπιακού, να είναι μια γροθιά και τα αποτελέσματα τα δείτε πίσω σας. Δεν ξέρετε που έχετε μπλέξει. Κοιτάξτε λίγο πίσω σας και κάτω χαμηλά. Εκεί, μπράβο, ναι, που χάνουμε τα τρένα και τα μηχανάκια όλα εκεί, θα τα δείτε τα αποτελέσματα εκεί που πρέπει. Έχετε πορεία δυνατή, δεν έχετε καταλάβει τι σας περιμένει. Καλά είναι να βλογάτε τα γένια σας μόνοι σας μεταξύ σας. Μια χαρά, και εγώ με τον Τάκη, άμα κάτσουμε εδώ μόνοι μας. Όλο το Hollywood μπορεί να υπογράψουμε και τη μία και την άλλη, αλλά αυτή δεν το ξέρει, δεν πειράζει. Και τη Sharon Stone. Όλοι, ρε, πια Sharon Stone, για πλάκα. Κάτσε, μωρή Sharon. Τα έχει αρρώσει όλα. Κάτσε, ησύχασε. Η Μπελούτσι ήταν. Ναι, με το στόμα. Έτσι είναι. Μην γελάτε, ρε κοροϊδά. Αυτά κάνετε. Αυτά που κάνουμε και εμείς, αυτά κάνετε κι εσείς. Μόνοι σας έχετε ψηθεί. Δηλαδή και ο, τα λέει ο Γιάννης. Πώς το λέει. Να τα ακούσει ο Γιάννης. Ναι, στην ουρά του και τέτοια. Ναι, Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Ναι. Έτσι, Γιάννης κερνάει. Καλά, τι να κεράσει και τι να πιείτε. Πάλι στην τράκα, κάτι θα έχετε κλέψει και να πιείτε. Έτσι, μόνοι σας τα λέτε, μόνοι σας τα ακούτε, μόνοι σας βγάζετε πρωταθλήματα, μόνοι σας κάνετε μεταγραφές, μόνοι σας μας έχετε κλείσει φυλακές, μόνοι σας μας έχετε δίνει, έτσι. Και τι είπε ο Ιβάν με τον Αλαφούζο, ότι να σηκωθούν να φύγουν. Ναι, στα τσακίδια, πρέπει να άλλα από εδώ πέρα. Θα σηκωθείτε να φύγετε και τι έγινε. Πού να πάτε, βρε κακομύριδε. Αγάπη Βενετιά Βελόνη, πού να πάτε, ρε κοροϊδά. Ρε που να πας ρε Αλαφούζο, τώρα καλά είσαι εκεί και τους δαγκώνεις με την Παναθηναϊκή συμμαχία, τώρα εκεί πέρα και τους παίρνεις, θα φύγεις, πού να το βρεις το ευρώ τους. Καλά παρεπιπτόντως, τι γίνεται εκεί στη Ρουμανία, ρε δημοσιογράφοι του κόλλου, τι έγινε εκεί, καλά τέτοιο θα αναγάγεται. Οι βουλευτές στη Ρουμανία έχουν κάνει, στη βουλευτές αντιπολίτευσης εκεί στη Ρουμανία, όλα τα κόμματα, πιέζουνε για να ανοιχτεί ο φάκελος που πουληθήκανε κάτι βαπόρια. Όχι, έτσι, πριν παρά. Που, όχι που πουληθήκανε με ένα εξευτελιστικό τίμημα. Έτσι, θα τα δούμε και αυτά. Έτσι, έχουμε πορεία με τους τίμιους, τους κλέφτες. Συνεχίστε να πανηγυρίζετε. Εμείς από τη Δευτέρα ο Ολυμπιακός έχει συμβούλιο 2,5 ώρα το μεσημέρι για να κάνει τον προγραμματισμό του. Ο οποίος προγραμματισμός. Μεταγραφές, ναι, περιλαμβάνει τον προπονητή, τις μεταγραφές. Οι οποίες. Μιλάμε είναι... για έξι παίχτες. Μιλάμε τουλάχιστον για εντεκαδάτους. Έτσι. Ο στόπερ. Μπορεί να έχει και κοτσίδα ο ένας. Ο στόπερ, οι δύο χαφ. Ο ένας μπορεί να έχει και κοτσίδα. Δύο εξτρέμ, ένα σέντερ φορ. Ναι, από το πάνω ράφι. Το πάνω ράφι, ακούστε να δείτε. Το πάνω ράφι δεν είναι αυτά που λέτε εσείς. Τα 6 εκατοστάρικα που λέει, που γράφετε ότι θα πάρετε ένα center back από το πάνω ράφι και θα δώσετε. Τι? Το εξωφρενικό ποσό, το αστρονομικό ποσό των 6 εκατοστάρικων. Έλα ρε! Θα την άξετε την μπάκα στον αέρα. 6 εκατοστάρικα πόσο έχει ρε εμάς ρε, ποιος έχει ρε. Πόσο παίρνει ο Αυλονίτης. Άσε. Άσε τα διάλα ρε μπουρδέλα. Λοιπόν, μιλήστε λίγο για την ταραμπακέρα. Στο τι πήγαν να κάνουν εκεί. Τι να κάνουν. Βάλανε άλλα, άλλα λεφτά πάνω στο πρώτο χαρτί, άλλα από κάτω. Ρε κοροϊδά. Εντάξει, άλλοι ένας... απατεώνες από εκεί. Αφήστε τα δικαστήρια, τέρμα τα δικαστήρια. Εδώ πρέπει να βάλετε λεφτά. Να φτάσετε τον πρώτο.
τα ίδια να βάλετε, πάλι θα κλάσετε ένα μύδι. Όποια ομάδα και να είναι από πίσω. Πρέπει να βάλετε διπλάσια, τριπλάσια, να γίνετε τουλάχιστον ανταγωνιστικοί. Γιατί και εμείς δεν μένουμε στάσιμοι. Εμείς θα βάλουμε τετραπλάσια από ό,τι θα μπορεί να έχει βάλει ο Ολυμπιακός φέτος. Έτσι. Περιμένετε, έχετε πορεία. Πολύ καλά το πάτε. Έχει νευριάσει και ο Βαγγέλας, δηλαδή νευριάσει. Εκεί που ήταν, είχε κάποιους ενδιασμούς, λέει φέρ' τον αυτόν, φέρ' τον και αυτόν. Θα τα δείτε. Ποιος είναι αυτός? Αυτός που θα σας γλεντάει. Ο κάθε Τζιοβάνι, ο κάθε Μιραλάς, έτσι αυτοί. Έτσι μιλάμε εμείς. Δεν έχουμε πάει στο ποδόσφαιρο για τα δικαστήρια. Άμα ήταν, θα γινόμασταν δικηγόροι, θα γινόταν, ξέρω εγώ, δικαστικοί επιμελητές. Θα είχαμε κανένα κηλικείο στα δικαστήρια. Αυτά. Εμείς για την μπάλα πάμε. Έτσι. Και αυτά θα βλέπουμε. Και μπαλίτσα θα βλέπουμε. Πράγμα το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουν και σε εσάς. Εκεί που έχετε εξαντλήσει τα εισιτήρια στο πέταλο, στα κόρνερ. Έλα ρε. Πόσο μπράβο ρε φιλαθλή του Παναθηναϊκού. Εξαντλήσατε τα εισιτήρια στα κόρνερ. Τι τιμή έχει στο κόρνερ το εισιτήριο, Τάκη? 60. Όχι. 90. Α, 90. Δώσατε το αστρονομικό ποσό των 90 ευρώ για όλη τη χρονιά. Δηλαδή, πόσο βγαίνει το παιχνίδι, 2,5 ευρώ το παιχνίδι. Τι είναι, ρε. Κουκλοθέατρο βλέπετε. Το παντμπαμπίλια βλέπετε. Ρε, 2,5 ευρώ το παιχνίδι, ρε, ρε λαμπού, και θέλετε να μου κάνετε και. Κάντε καμιά αύξηση με το κεφαλαίο να σα δούμε τι μπεργκέτιδε είσαστε. Λοιπόν, έχουμε πορεία. Έχουμε πορεία σιγά σιγά, τα έχετε πετύχει όλα μόνοι σας. Εντάξει, συγχαρητήρια, αφού είσαστε έτσι, έχετε πάρει και το πρωτάθλημα, έχετε βγει και Champions League. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχουν και άλλοι. Εντάξει, το να μιλάει ο Sky ή το κάθε κανάλι που είναι ιδιωτικό συμφερόντων. Ή η πράσινη ή ο... Ναι, είναι ιδιωτικό συμφερόντων. Αυτά τα τριμπούρδελα στην ΕΡΤ που κάθονται, ναι, και λένε, που προσπαθούν να χαλάσουν. Γιατί αυτό γίνεται τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Δεν υφίσταται τίποτα, μάγκες. Φίλες και φίλοι Ολυμπιακοί, εδώ Πολυτεχνείο. Δεν υφίσταται τίποτα. Από ό,τι σας λένε, είναι φούμαρα, μια τρύπα στο νερό έχουν κάνει, το καταλάβατε. Το έχουν καταλάβει και αυτοί. Έχουν φάει το αγκούρι στο λοκό. Έτσι, γιατί κάποιος έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε σήμερα θα κλειστεί φυλακή ο ένας και θα κλειστεί φυλακή ο άλλος, έτσι. Εδώ δεν κλειστούν αυτοί που τίποτα. Βλέπουν το δημόσιο. Όχι, θα κλειστούν όμως. Έχετε βάλει, από ό,τι βλέπω. Έχετε βάλει την ουρά στα σκέλια μετά την ήττα αυτή που φάγατε και περιμένετε και την οργή του θρύλου. Θα τα δούμε όλα. Να είμαστε καλά. Εμείς θα είμαστε καλά. Ό,τι και να κάνετε θα είμαστε καλά. Και όποιος τολμήσει να μας αγγίξει, αυτός δεν θα είναι καλά. Μετά μην διαμαρτύρεστε άμα βρείτε κανένα ξάπλα, δηλαδή από αυτές τις ενέδρες, έτσι. Άμα βρεθεί κανείς ξάπλα, δεν θα λέτε καλό παιδί και καλό παιδί. Όποιος κάνει ενέδρα, είναι της ενέδρας. Δηλαδή άμα είναι ο κυνηγός και πάει το αγριογούρνο πάνω του, δεν θα πει καλό και το αγριογούρνο, καλός και ο κυνηγός όμως. Έτσι. Για να σας δούμε. Περιμένουμε. Εδώ είμαστε εμείς. Εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε πάντα. Είμαστε αυτοί που τα όνειρά μας είναι οι εφιάλτες σας. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ακόμα πιο συσπηρωμένος, ακόμα πιο δυνατός. Τα βλέπετε, μπορεί να τα βλέπετε και εσείς τώρα, σας κακοφαίνεται, δεν πιάνει το πω. Yeah. Αυτό η προσπάθεια το να μας χαλάσουν το μυαλό και να μας πείσουν εμάς ότι όλοι είναι Άγιοι, ο Μελισανίδης, ο Σαββίδης, ο Θωμαΐδης, ο Αλαφούζος, ο κάθε τραγικός, τρακαδόρος, προσπαθούν να πείσουν ότι αυτοί θα φτιάξουν το ποδόσφαιρο, έτσι. Ποιο ποδόσφαιρο? Αυτό. Ποιο ποδόσφαιρο? Ποιος θα φτιάξει το ποδόσφαιρο? Ο κάθε καταδικασμένος για δωροδοκία. Καταδικασμένος, όχι να πάει στον ανακριτή. Εδώ μιλάμε καταδίκες, τελεσίδικες. Υπάρχουν και βίντεο, θα δούμε. Όποιος νομίζει από τους φιλάθλους του, αφήστε, δεν με νοιάζουν εμένα οι άλλοι, για τον κόσμο του Ολυμπιακού. Όποιος νομίζει ότι μπορεί η ανομία να νικήσει την νομιμότητα και το νοικοκυριό, είναι γελασμένος. Ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει κρίση. Μιλάμε για 6,5 εκατομμύρια κόσμο που ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις, όπως έχει κάνει χρόνια τώρα και θα κάνει
και με αυτήν και με οποιοδήποτε συντηρεί την ανομία, έτσι, και συναλλάσσεται και συνδιαλέγεται με τον κάθε απατεώνα, έτσι ακριβώς θα γίνει και τώρα. Περιμένετε και θα δείτε. Εσείς μπορείτε να πανηγυρίζετε πάλι μόνοι σας, όπως πανηγυρίζετε πάλι μόνοι σας, που θα πάρετε τα αρχίδια του αλόγου αυτό. Και τα δικά μου. Και των παιδιών εδώ. Λοιπόν, συνεχίστε να πανηγυρίζετε. Είστε οι ευτυχισμένοι δυστυχείς. Το έχετε καταλάβει. Η κακομοιριά σας δεν έχει τελειωμό. Από εκεί και πέρα, οφείλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή για κάποιους δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι σε κρατικά κανάλια και πληρώνονται από εμάς. Έτσι. Και όπως και στον κύριο Τσακνή, που είναι και διευθυντής της ΕΡΤ και κάνει και τον Ολυμπιακό. Μάζεψε τους αυτούς εκεί, τους πατσαβούριδες. Και τον άλλο, που... τον Μαχαιρίτσα, πώς το λέω. Ναι, ναι, ναι. Βάζεψε, όχι, τη δουλειά του Μαχαιρίτσα. Ποιος είναι άλλο. Άλλο, ο Τσακνής είναι, τον έχουν βάλει διευθυντή της ΕΡΤ. Μάζεψε, αν την ανοίξατε την ΕΡΤ για να λιδωρεί εναντίον του Ολυμπιακού, θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. Κρατικό κανάλι. Βάζεται. Ακού, μιλάτε και στους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Δεν μπορείτε. Δεν μπορεί μέσα από ένα κρατικό κανάλι να γίνεται προπαγάνδα, να χαλάσει το μυαλό μας και να μπερδεύεται τον κόσμο. Πείτε την αλήθεια και μάζεψε τους αυτούς εκεί πέρα που έχεις. Και τους διευθυντές ειδήσεων και όλα να λένε την αλήθεια. Που ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει θέμα UEFA, γιατί κάτι τέτοιο άκουγα το απόγευμα και λέω τι ακούω το Sky. Και μου λένε όχι ρε, η ΕΡΤ λέει, όπα, η ΕΡΤ είναι. Θα παίξει Παναθηναϊκός στη Champions League. Ναι, θα παίξετε Champions League μόνοι σας. Θα πάρετε τα λεφτά 25 εκατομμύρια, ναι. Λοιπόν, όνειρο απατηλό. Όλοι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει θέμα UEFA, δεν είναι αποδεδειγμένο από χίλιες πάντες. Επειδή είπε ο Γεωργίας και ο Φίσας μαλακίες. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ολυμπιακός να μην είναι στο, ούτε όσο είναι πρόεδρος. Όσο υπάρχει περίπτωση να μην είναι πρόεδρος ο Μαρινάκης, άλλο τόσο υπάρχει περίπτωση να μην βγει ο Ολυμπιακός στη UEFA και να βγει ο κάθε απατεώνας και ο κάθε τράκας. Έτσι, και ο κάθε λαθρέμπορος και ο κάθε καταχραστής. Από εκεί και πέρα, συμμαζευτείτε αυτό το πράγμα. Να λέτε την αλήθεια. Να λέτε την αλήθεια. Γιατί εντάξει, δεν θα είναι δύσκολος και ο δρόμος προς τον Πειραιά, να τα ξέρετε αυτά. Έχει ανοίξει πόλεμος, όπως το έχετε καταλάβει. Έχει ανοίξει πόλεμος. Έχουμε κάνει πολύ καιρό τουμπεκί στο βωμό της νομιμότητας, λέμε να μην ρίξουμε λάδι στη φωτιά. Ρίχνετε λάδι στη φωτιά, θα καείτε. Θα καείτε ζωντανή, έτσι ακριβώς. Όποιος ρίχνει λάδι στη φωτιά, θα το λουστεί το λαδάκι που ρίχνει στη φωτιά. Έτσι, θα λέτε την αλήθεια. Και ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει κρίση και δεν μπορείτε να του χαλάσετε το μυαλό εσείς, ούτε να του δηλητηριάσετε το μυαλό. Καλά το έχετε καταφέρει με τα πρόβατά σας που τα κρατάτε σε καταστολή. Έτσι, ότι και καλά φταίει ο κακός Ολυμπιακός. Τα ψέματα τελειώσανε. Το είπε και το τραγουδάκι πριν. Για πάμε παρακάτω. Τι θέλεις άλλο να πω. Πάμε να δούμε ένα βιντεάκι. Βάλε ένα βίντεο να δούμε με ποιο στιγμή συνδιαλεγόμαστε. Στους μπάσταρδους. Κάποτε υπήρχε μια εταιρεία. Την έλεγαν Πετρέλαια Αιγαίου. Ανήκε στο Δημήτρη Μελισσανίδη και το Γιάννη Καρά. Οι δύο συνέτεροι έκλεισαν την εταιρεία το καλοκαίρι του 1995. Από την εκαθάριση της εταιρείας προέκυψε χρέος προς το δημόσιο που ξεπερνούσε τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Δεν πληρώθηκε. Ο νόμος 3943 του 2011 προβλέπει ότι το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το δημόσιο είναι διαρκές και ως εκ τούτου συνεχές αυτόφορο. Το 2011 η Πετρέλαια Αιγαίου εμφανίζεται στη λίστα με τους μεγαλοοφειλέτες του δημοσίου. Το 2013, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η οφειλή της Πετρέλαια Αιγαίου ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δίνει εντολή στις εφορίες να ζητούν την ποινική δίωξη οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο άνω των 5.000 ευρώ για διάστημα μεγαλύτερο των 4 μηνών.
Οι οφειλές που προέκυψαν από την εκαθάριση της εταιρείας του Δημήτρη Μελισανίδη και του Γιάννη Καρά όμως ουδέποτε πληρώθηκαν στο ελληνικό δημόσιο. Τη στιγμή λοιπόν που εσύ πηγαίνεις στη φυλακή για χρέος 5.000 ευρώ, η κυβέρνηση δεν κρατιέται να δώσει τον ΟΠΑΠ στο Δημήτρη Μελισανίδη που χρωστάει 10 εκατομμύρια. Υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνεις? Τολμήσεις να υπογράψεις, θα σου κόψω το κεφάλι. Αυτή ήταν η απειλή που απίφθινε ο επιχειρηματίας Δημήτρης Μελισανίδης στο διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΠΑΠ Κώστα Λουρόπουλο, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, αναφερόμενο στη συμφωνία με την Intralot και τα Λαχεία. Το δημοσίευμα των Financial Times προστίθεται σε σωρία ανάλογων δημοσιευμάτων, κυρίως ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, που είχαν αναφερθεί στις απειλές του Δημήτρη Μελισανίδη εναντίον του συντάκτη του περιοδικού Unfollow Λευτέρη Χαραλαμπόπουλου για ρεπορτάζ του σχετικά με το λαθρεμπόριο πετρελαίου τον περασμένο Φεβρουάριο. Πράγματα. Μια χαρά. Αυτά είναι όλα καταδίκες. Δεν έχει να τα βγάλουμε από την κοιλιά μας. Που μου είπε, σου είπα, άλλος, του είπα. Μου είπε ο άλλος και ναι. Του είπα το χαλασμένο ούτε τηλέφωνο. Ούτε οι υπάλληλοι της ΑΕΚ, ο ένας ο Γεωργίας και ο άλλος ο υπάλληλος του Παναθηναϊκού Φύσας. Λοιπόν, κάτσε να διαβάσουμε κάτι. Αυτά έχουν γίνει δικαστήρια και υπάρχουν καταδίκες. Όχι, για να ξέρει ο κόσμος του Ολυμπιακού. Δεν μα τα ξέρουν. Να αλλά τα ξέρει και ο Κοντονής. Και ο υπουργός πρέπει να τα ξέρει. Ο υπουργός, γιατί δεν τα ξέρει. Δεν ξέρω. Άσε, δεν ξέρω. Δεν αφού πάει και μιλάει. Ξέρουμε γιατί μιλάει. Θα δούμε γιατί μιλάει. Γι' αυτό τα βάζουμε. Για να τα μάθει ο κόσμος. Ο καινούριος κόσμος που είναι 20 χρονών. Έτσι. Και αυτοί που είναι 60 και τα έχουν ξεχάσει. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Θα δούμε ποιοι είναι οι απατεώνες και ποιοι είναι οι νοικοκύριδες. Και ποιοι έχουν ληστέψει στο κράτος. Ποιοι είναι οι ληστές και ποιοι είναι οι επενδυτές. 50 εκατομμύρια ο Αγγελόπουλος έχει πληρώσει εφορία, 50 εκατομμύρια εφορία έχει πληρώσει ο Μαρινάκης, 10 εκατομμύρια έχει πληρώσει ο Εραστέχνης εφορίες στην πενταετία. Μια χαρά έτσι. Και εσείς. Τίποτα, ρε, στα δικαστήρια, σε εφημερίδες. Μηδενικά συμβόλαια. Ναι, όλα. Λοιπόν. Και κάτι άλλο. Κάτι μια που λέτε για φυλακές. Αν αποδειχτεί ότι ο πρόεδρος ο εν λόγω έχει σχέση με την ΠΑΕΑ και ταλαβερίζεται, ότι έχει ενεργό ρόλο, ξαναπέφτεται στη Β' Εθνική. Δε λαμπού. Πάλι στη Β' να πέσετε. Δεν είναι και δύσκολο. Εντάξει, στην Ελλάδα ζούμε. Πάλι θα ξαναφύγετε. πάλι θα ξανάρχεστε. Μα σκοτίζετε τον έρωτα τώρα εδώ πέρα. Πότε θα φύγετε και πότε θα έρθετε να μας κάνετε κανένα μπουκιτσί. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα. Ο εισαγγελέας λέει θα βάλει υπερκοριό για Καλονί και Εστερίνη να δούμε πώς πληρώνονται οι παίκτες του ΠΑΟ. Κάτω τα χέρια από τον πρόεδρο, κάτω κράτος είναι ο Ολυμπιακός Λαμόγια. Τάκαρε ψυχάρα πάντα μαζί σου γκέιτ 7 τρίκαλα. Τάκη σ' αγαπάμε, συνέχισε έτσι, γερά μη μασάς, τίποτα. Πειραιάς Γιώργος 7. Ξυπνήσατε το θηρίο, ξεφτυλισμένοι, είμαστε πιο φανατισμένοι από ποτέ. Καήκατε φέτος. Στάζει μέλη η βούρτσα του Βαγγέλη. Όλη η διαρκεία κοντά στον πρόεδρο, ο κόσμος του θρύλου ξεσηκώθηκε Στέλιος Μενίδης. Τα έκανε γερά η παρουσία σου απόψε αποδεικνύει πόσο μάγκας πυριώτης είσαι. Ζήτω Ολυμπιακός. Τα έκανε μη μασάς, καλή πολύ 7. Τα έκανε περαστικά και μη μασάς. Συνέχισε, τι περαστικά. Συνέχισε να τους λεντάς, σας πονάει ο Πειραιάς. Κράτος είναι Ολυμπιακός, ρευρομόσκυλα, πάρτε μάτι τι θα γίνει τώρα, γκέιτ 7.
Έχουμε πορεία, ρε κοροϊδά. Εντάξει, καλό είναι πανηγυρίζετε μόνοι σας, οι ευτυχισμένοι δυστυχείς. Να μας λέγατε και γιατί πανηγυρίζατε και όλα, δηλαδή, το δικαιολογούσατε. Ναι, εμείς έχουμε λόγο να πανηγυρίζουμε, σας είπαμε το λόγο. Δηλαδή, έχουμε το λόγο ότι είμαστε πολύ συσπηρωμένοι, ότι είμαστε μια γροτιά. Έχουμε το λόγο ότι εκεί που θέλει ο άλλος να βάλει τώρα, ο άλλος δεν είναι ο άλλος είναι ο μεγάλος. Εκεί που θέλει ο μεγάλος να βάλει, ξέρεις, 10 πλάς, θα τα βάλει κι άλλα, ας πούμε, έτσι από την τζατήλα του. Να μας ευχαριστήσει τον κόσμο που πάνε να δηλητηριάσετε. Ναι, τον ίδιο κόσμο που πάνε να δηλητηριάσετε εσείς, αυτόν τον κόσμο θα κοιτάξει να ευχαριστήσει. Το καταλαβαίνετε τώρα. Έτσι, έχει και τα φόντα να το κάνει. Δεν είναι, είναι, δηλαδή τσατήλα. Ξέρεις, δεν είναι η δικιά σας η τσατήλα. Τι... Άλλο, η τσατήλα η δικιά σας είναι σε κανένα χαρτόσημο. Ο ένας να σας βάζει να βάφετε τα κάγκελα. Και ο άλλος εδώ και 2,5 χρόνια σας έχει φτιάξει και το γήπεδο. Και τώρα πάμε από Σεπτέμβρη πάλι. Εντάξει, ψεύτες. Λοιπόν, δεν πειράζει. Ρε, καλά είσαστε. Είστε οι ευτυχισμένοι δυστυχείς εκεί με στην κακομεριά σας. Ρε, κακομύριδες, με στην κακομεριά σας. Ρε, τι κατέργεια είναι αυτή που έχετε. Επιτρέπετε τώρα να πεις ότι ρε, εγώ σου λέω και φυλακή να έμπαινε. Θα πάρετε κανένα αποτέλεσμα. Όχι τώρα έτσι που με τα ψέματα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι, είναι τώρα το Σεπτέμβριο, έναρξη το Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο, 24 Αυγούστου. Εκεί αρχίζει ο πόνος πάλι. Τώρα μόνοι σας, μπορείτε να λέτε τα δικά σας. Και για να μην, για να μην το ξεχνάμε, άλλη μια χρονιά συνεχόμενη ο Ολυμπιακός ο Champions League. Αυτό είναι που σας ποντάει. Και να πω τώρα για τα μηνύματα που στείλατε, παιδιά, σας ευχαριστώ, αλλά φέτος ειδικά, το θέλω το πρωτάθλημα αυτό, όχι μόνο εγώ, όλοι μας, όσο κανένα άλλο. Όλα τα πρωταθλήματα. Θέλω, ναι, και θέλω όλοι δίπλα στον Ολυμπιακό μας και τα διαρκείας να γίνουν ανάρπαστα. Όλα τα πρωταθλήματα. Και, ναι, όλα, αλλά το, ειδικά αυτό που πήρα τα αέρα, μια και ήρθατε από τη Β' Εθνική εσείς, ελάτε να μας κάσετε τα αρχίδια. Οποιοςδήποτε, όποιος και να έρθει. Ας έρθετε... Πάρετε φόρα μόνο. Όχι, ρε. Από το εσχύ σε χείρ πάρτε φόρα. Ρε, να τα κάνετε σε καταγωγή σας. Πέρα κλουμπ. Να τα κάνετε από εκεί πάρτε. Και οι άλλοι πάρτε από τον Λυκαβητό. Γεια σου, σε Γιώργο, όλα τα αθλήματα εφέτος. Σε όλα. Ρε, τι έγινε, ρε. 10 στα 10. Ρε, τι έγινε. Α, στο Βόλιο τι γίνεται. Στο Βόλιο τι έγινε. Ενισχυόμαστε πάλι. Ο άλλος ο Πακ, πού πήγε ο Πακ. Πού είσαστε, ρε, πρωταθλητές. Τώρα εκεί πέρα θέλατε και πρωτάθλημα. Πού είναι ο Ιβάν που θα δίνει 1 εκατομμύριο. Ρε, εντάξει. Δεν είσαι εντάξει. Όχι, και ο λαός του Πακ, όλοι εσείς που είσαστε να βαντάρετε, ρε, να που τα πάτε στο Champions League. Έχετε λεφτά να βγείτε στο Champions League. Ναι. Μόνο κινήσεις από τον ερασιτέχνη βλέπουμε προς το παρόν. Έτσι, και από Δευτέρα θα έχουμε και τα άλλα. Θα περιμένουμε και εσάς, τους ερχόμαστε και τους άλλους τους Ευρωπαίους που θέλουν και Champions League. Βράσει τα διγέλα από εκεί πέρα, θέλετε και Champions League και γελάσει το κάθε ψαροχώρι και ο κάθε καρπουζάς. Νομίζω ότι θα σας αφήσουν να βγείτε έξω. Λοιπόν, έχετε πολύ γέλιο, συνεχίστε έτσι. Δεν κάνετε τίποτα άλλο από το να μας χαλιβδώνετε και να μας γιγαντώνετε και να σπηρώνετε τον κόσμο. Ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που μας προσφέρετε. Όπως θέλουμε να ευχαριστήσουμε και τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Να του πούμε συγχαρητήρια στα καινούργια του καθήκοντα. Ναι. Του πάλι του πρόεδρου. Και να, αλλά να συνεχίσει πιο δυνατά. Ναι, γιατί ο άλλος άφησε 2 κύπελα να πάρουν, Άκη μου, γι' αυτό, Ποιος? Ο άλλος ο πρόεδρος που είχαμε, άφησε να πάρουν και ένα κύπελο. Ναι. Τώρα αυτός ο καινούριος ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης δεν θα αφήσει ούτε κύπελο. Καλορίζικο, σιδεροκέφαλος, του ευχόμαστε. Δεν το ξέρετε καλά, εμείς το ξέρουμε καλά. Και δεν ξέρετε καλά τι σας περιμένει. Εμείς ξέρουμε τι σας περιμένει. Λοιπόν, τι, έχουμε καμιά γραμμή εκεί, τι θέλεις. Γραμμές, άλλο τίποτα. Ναι, άστο εκεί. Πάμε σε μια γραμμή. Πάρτε φόρα και βρίστε καταρχήν. Ρε στο βόλεϊ, σας πήραμε το βασικό πασαδόρο για δεύτερο και σας δώσαμε το δεύτερό μας. Το δεύτερο. Δεν το είχα πάρει καμία. Το δεύτερο μας το δώσαμε για βασικό. Έχουμε κάνει 7-8 μεταγραφές. Ίσως γίνει κανένα δικαστή. Ναι, ρε. Δώσαμε όλους. Κρατήσαμε 2, αν δεν κάνω λάθος. 2 ή 3, μάλλον 2 νομίζω. Και άλλη ομάδα. Και τι σημαίνει αυτό, ότι του χρόνου Ολυμπιακός
Τέσσερα αθλήματα, τέσσερα πρωταθλήματα, τέσσερα ντάμπλ. Είναι προπομπός. Θα με θυμηθείτε, γράψτε το να το θυμάστε. Αυτό για να ξέρετε τι σας περιμένει. Έχετε την πορεία. Πού να δείτε ο Αγγελόπουλος τι σας περιμένει. Από εκεί και πάμε και πάμε. Έχετε πορεία, σου λέω, από παντού. Τσαπού από παντού. Δεν θα προλαβαίνετε να τις μαζεύετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια χαρά. Γιώργος λέγομαι. Ναι. Εγώ δεν πήρα να σε ορίσω. Τι ομάδα είσαι? Να πω περαστικά για το μάτι σου. Τι ομάδα είσαι? Παναθηναϊκός. Ναι, λέγε φίλε μου. Αντικειμενικός Παναθηναϊκός. Ναι, ό,τι θέλετε, εγώ σας αφήνω να μιλάτε. Σας αφήνω να γίνεστε ρεζίλοι στη μάνα σας. Φίλε, κάτσε να σου πω. Γιατί πανηγυρίζουν οι δικοί σου, μπορείς να μου εξηγήσεις? Μισό, θα σου πω, φίλε. Θα σου πω. Όλο αυτόν τον καιρό μου μίλαγε για έναν Ολυμπιακό καθαρό και μου μίλαγε για έναν Αλαφούζο. Τον ψάχνουν στη Ρουμανία. Ναι. Και έναν Παναθηναϊκό. Ναι. Ο οποίος δεν κάνει τίποτα. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι πάνω από όλους. Ναι. Και σκάει το σκάνδαλο με τον πρόεδρό σου. Ποιο σκάνδαλο, πες μου, εξήγησε μου το. Σκάνδαλο. Κάτσε λίγο. Εξήγησε το, ρε Μπουμπούνα. Το εξηγήσω. Ναι, κάτσε Μπουμπούνα, ναι, εξήγησε το. Τι κατάλαβες? Ότι όχι, ξέρω, τι κατάλαβες? Κάτσε λίγο, άσε να μας πει. Τι κατάλαβες, αγόρι μου, που δεν ξέρεις τι γίνεται? Ρε εσύ, άλλο, εγώ έτσι είμαι, αλήτης. Πες μου τι κατάλαβες που δεν ξέρεις τι γίνεται. Εγώ κατάλαβα. Ναι, πες μου. Ότι πήγε στον ανακριτή. Ναι, και πήγε φυλακή. Ναι, ναι, κάτσε λίγο. Τι, για πες. Λέγε ρε βλάκα, τι κατάλαβες? Που το απαγορεύσανε να ξανασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Όπα! Πες μου πώς το απαγορεύσανε. Κάτσε ρε, πώς το απαγορεύσανε. Δηλαδή, τι δεν θα κάνει. Δεν το κατάλαβα. Άκου να δεις, Μπουμπούνα, ποια είναι η απαγόρευση. Γιατί είσαι βλάκας. Και θα, αν θέλεις, απόδειξέ μου το. Δηλαδή, αν έχεις. Εγώ σου λέω σε βλάκα σύμφωνα με αυτά που έχεις καταλάβει. Δεν θα μπορεί να πηγαίνει στη συνεδριά στη Super League. Ε. Πω, δράμα. Τη ΣΕΠΟ. Αυτά. Δράμα. Μόνο και αυτά. Δεν θα μπορεί να συμμετέχει σε επιτροπές. Σε όλα τα άλλα, να βάζει λεφτά, να πηγαίνει στο γήπεδο να βλέπει την ομάδα του, να πηγαίνει σε κάθε γήπεδο να βλέπει την ομάδα του, έτσι, να διοικεί τον Ολυμπιακό, δεν έχει επηρεαστεί πουθενά. Πες μου ποια είναι η απαγόρευση. Δηλαδή το θέμα ήταν που πήγαινε και κατάβρεχε τον Αλαφούζο. Εντάξει, θα μένει στεγνός ο Αλαφούζος. Περιμένω. Πες μου τον αντίλογο σου. Να σου πω. Να μου πεις. Ο Μαρινάκης, ναι. Ο Μαρινάκης πήγε στον ανακριτή. Πήγε. Ο ανακριτής τι είναι, βλάκα. Τι είναι ο ανακριτής? Δεν καταλαβαίνει. Κάτσε, τι πρέπει να καταλάβει. Για σε βοηθήσω. Για σένα δουλεύω. Για σένα δουλεύω. Το ανακριτής τι είναι? Δικάζει. Δεν δικάζει. Όχι, τι κάνει? Τι κάνει ο ανακριτής? Ναι, μια καταγγελία την παίρνει, έτσι. Και την εξετάζει. Και λέει υπάρχει αυτή η καταγγελία. Από εκεί και πέρα είναι αρμόδιο το δικαστήριο να κρίνει κατά πόσο ευσταθεί αυτή η καταγγελία. Να στο κάνω πιο απλό λοιπόν. Εσύ άμα το κάνεις απλό, εσύ δεν ξέρεις τι γίνεται. Για πες γελίο. Κάντο. Για πες το απλό. Για ποιο λόγο. Ναι. Ναι. Ο πρόεδρος σου πιο προηγούμενος ήταν. Ήταν ο Κόκαλης, ωραία. Δεν λέγε για το Μαρινάκι. 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 Δεν λέγε για το. Γεια σου, βλάκα. Είναι βλάκα είδες που δεν μπορεί να απαντήσεις. Τι να απαντήσεις. Ελάτε εδώ, ελάτε όλοι. Το Κόκαλη ο οποίος ήταν στον αφρό πάντα, ούτε έχει κάνει. Σε μπερδεύεις. Και λοιπόν, πήγε στο Σαλιαρέλη, εμείς, τον οποίο εμείς το κυνηγήσαμε. Εμείς είμαστε εδώ για σας. Να σας κάνουμε καλύτερους ανθρώπους να καταλάβετε. Τούβλα, να καταλάβετε με τα πρόβατα που σας πάμε. Πάμε σ' άλλο να μας εξηγήσει τι γίνεται στα δικαστήρια. Τίποτα δεν του έκανε ο ανακριτής. Σου είπε ο Άκης, μόνο σου περιδίκα δεν μπορεί να πάρει. Ρε άκου τώρα, ο ανακριτής και στην ΕΠΟ. Από όλη αυτή τη λασπολογία το πρόεδρος μόνο είναι στα λεφτά του, στην εταιρεία του, στον Ολυμπιακό. Τη Δευτέρα έχει συμβούλιο, αυτός θα διοικεί. Μπορεί να πηγαίνει έξω ό,τι ώρα γουστάρει να κανονίζει τις δουλειές του. Έτσι, ό,τι ώρα γουστάρει να κανονίζει. Ενώ ο δικός σου δεν μπορεί να πάει η Ρουμανία. Λέμε τώρα. Δεν μπορεί και σε άλλες χώρες. Δεν μπορεί να πάει Άκη, αυτό ψάχνουν. Και σε άλλες χώρες. Ό,τι σου λέω, το έχει πει το βίντεο. Μόνο στην Αφρική είναι αξιαγάπητος. Ούτε Βενεζουέλα μπορεί να πάει ο δικός σου. Έχει μαυρίσει η θάλασσα εκεί από μπλε. Ναι, και καλά, βαζεύουμε εδώ τα βοτσαλάκια, τα χαρτάκια. Έχει καταστρέψει όλη τη Βενεζουέλα και να καθαρίζουμε εδώ κανένα δρυμό. Σας πονάει ο Μαρινάκης, γι' αυτό τον κυνηγάτε. Όχι, πείτε τι σας πονάει, γιατί οι δικοί σας πρόεδροι δεν βάζουν λεφτά. Και εσείς νομίζετε ότι άμα φύγει ο Μαρινάκης από τον Ολυμπιακό,
θα πάρετε εσείς τα λεφτά. Ναι, τα μόνοι τους. Ναι, έτσι. Υπάρχει περίπτωση. Ρε, θα γίνεται τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τάκη, εμείς είμαστε εδώ και είναι και εκείνος εδώ. Ρε, δεν είναι αυτό. Βάλτε λεφτά να πάρετε ό,τι κουστάρετε. Ναι, βέβαια. Δεν είναι αυτό. Γίνεται τώρα ο κάθε τράκας να πας με ένα χιλιάρικο και άλλος να κυβάλει 120 εκατομμύρια. Και να δηλαδή τι, θα πας εσύ πραξικοπηματικά να πάρεις τι. Τα αρχίδια του αλόγου θα παραπάρεις. Λοιπόν, ας βγει άλλος που έχει καταλάβει την απόφαση. Καλησπέρα. Άλλος φίλος του Παναθηναϊκού Μπουμπούνας. Ή τη ΣΑΕΚ, οτιδήποτε, ίδιοι είσαστε. Ή του ΠΑΟΚ. Συνεταιράκια είσαστε. Έλα. Εμπρός. Ναι. Τι λέει. Έλα ρε ευτυχισμένη δυστυχή. Πάμε. Ποιος είναι. Ναι. Έλα αγόρι μου. Έλα φίλε, αν βάλεις. Θα στο βάλω όλο, θα στο βάλω. Κάθε Ολυμπιακός το βάλει. Άλλος που έχει καταλάβει. Κάτσε στα τέσσερα και θα έρθουμε. Ένας άλλος που δεν ξέρει τι του γίνεται. Εμπρός. Πάμε στον επόμενο ευτυχισμένο δυστυχή. Πάμε. Έλα Τάκη, Ελάκη, ακούτε. Ακούμε, ναι, αγόρι μου, ναι. Στέλης από Θεσσαλονίκη, Ολυμπιακός. Τερίς. Ακούτε. Ακούμε, Τέρι. Στέλιος. Στέλιος. Στέλιο, εντάξει, έλα, Στέλιο, πες. Τι γίνεται, χαιρετίσματα πρώτα στον παππού μου από Κιάτο που σας βλέπει, κατά κόκκινο Κιάτο. Ποιος είναι, ο κ. Μιχάλης? Όχι, Κώστας. Α. Και εμένα τότε, και εγώ τότε στον κ. Μιχάλη. Από που σου κλάσανε τα... Ναι, εντάξει. Ναι, εντάξει, ρε, παιδιά, μην μιλάτε ούτε κι εσείς, έτσι, εντάξει. Δεν είναι η βρισκιά, είναι πάντα βρισκιά. Ήρθανε πάνω από 5 άναδρους. Αλλά από τη Δευτέρα θα έχω και καινούργια νέα να σας πω. Και κλέσανε μια μάντρα, εντάξει. Μια μάντρα. Παρεπιπτόντως σήμερα, άμα θέλετε, μπορούμε να συναντηθούμε να πιούμε ένα καφέ. Λέω, αν έχετε τα κουράγια. Σήμερα. Πάμε στον επόμενο. Και αύριο, όποτε θέλετε. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σου φίλε. Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα Τάκη. Γιώργος από Πάσα Λιμάνι. Ναι. Καταρχάς να ευχηθώ περαστικά στον Τάκη. Δεν έχω την παρασκευή. Δεν έχει τίποτα. Παρόλα αυτά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, ό,τι και να είναι, είναι ένα χτύπημα, λέμε περαστικά. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω στον Άκη και σε εσένα, Τάκη, ότι έχουμε κάποιους κοινούς φίλους. Δεν έχει τύχει να γνωριστούμε. Ωραία. Από κοντά. Είμαι παλιό μέλος της θύρας 7. Μπράβο. Λόγω σπουδών εργασία στο εξωτερικό, φέτος μόνο κατάφερα να ξαναγυρίσω στα παλιά λιμέρια. Μπράβο σου. Η συγκίνηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και σας πήρα απλώς για να πω ένα γεια και να πω 5 πράγματα. Πέρασε καλά, ρε φίλε. Ό,τι γουστάρεις. Λοιπόν, πες ό,τι θες. Ο κοινός γνωστός είναι ο Βασίλης. Στον Άκη θα πω ότι είναι ο Βασίλης που πήρε όταν ήταν στη Νέα Υόρκη τις προάλλες. Αχα. Ωραία. Οπότε κατάλαβες για ποιο Βασίλη μιλάμε. Ωραία, βέβαια. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς κάτι για την ποινή, ας πούμε, που επιβλήθηκε, για το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον κύριο Μαρινάκη. Ναι. Να πούμε ότι τα 200 χιλιάρικα είναι μια εγγύηση η οποία δίνεται για να παρουσιαστεί ο κύριος Μαρινάκης την ημερομηνία της εκδίκασης της υπόθεσης. Αυτό σημαίνει ότι τη μέρα που θα παρουσιαστεί, τη μέρα που θα γίνει η δίκη δηλαδή, το χρηματικό αυτό ποσό ανεξαρτήτως εξέλιξης της δίκης επιστρέφεται. Μάλιστα. Λοιπόν, δεύτερον, να πω ότι τις τελευταίες ώρες σε διάφορα νήματα του διαδικτύου έχουν ανέβει κάποιες δημοσιεύσεις ότι έχει κλαπεί από τον Τάκη μία μπλούζα, ναι, και έχει ανέβει σε μία ιστοσελίδα στο Facebook. Ωραία. Αν θέλετε... Δικιά μου εννοείς. Ναι, δική σου. Ναι. Του Μάτζαρ είναι, ναι. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν, ναι. Αν θέλετε μπορώ να αφήσω τα στοιχεία μου, αν και τα έχει ο Βασίλης, μπορείτε να τα πάρετε από τον Βασίλη. Ναι. Θα τα αφήσει. Εντάξει, θα τα βρούμε. Κατά τα έχουν βγάλει στο Facebook. Τα έχει ο Βασίλης. Τέτοια θέλω, να τα ανεβάσουνε θέλω. Άκουσε με λίγο. Μπορούμε να κάνουμε το εξής. Ναι. Επειδή ό,τι ανεβαίνει και κατεβαίνει, ναι, πάντοτε μένει στη μνήμη του διαδικτύου σε κάποιο σερβερ. Το ξέρουν οι μπλάκες αυτό, το ξέρουν. Ναι, δεν το ξέρουν. Μπράβο. Δεν τα ανεβάζαμε. Ναι. Με μια πολύ απλή κλίση στον πέμπτο όροφο της Γαδά, ξέρω, αγώνη μου, όπου είναι η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος,
μπορούμε να βρούμε την άκρη. Πιστεύω εσύ τα και ήδη έχεις κινηθεί. Ναι, 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 εντάξει, και δεν χρειάζεται να πούμε παραπέρα. Έχω καταλάβει και ξέρω πολύ καλά τι μου γίνεται. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Και το τελευταίο. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι ύμνος υπάρχει μόνο ένας. Ο ύμνος του Ολυμπιακού. Γιατί υπάρχει μόνο ένας? Γιατί η μνή? Και η μνή σε αυτόν που έχει καταφέρει κάτι. Σωστό, φίλε. Και τίποτα άλλο. Έτσι. Βεβαίως, αυτά μεγάλη θέλω κουβέντα. Να είστε καλά. Μεγάλη κουβέντα είπες. Να συνεχίσετε ό,τι κάνετε. Να είσαι καλά, βέβαια. Δεν εμείς πρέπει δεν να σταματήσουμε ποτέ. Και αδερφές. Θα μπορούσα να πω περισσότερα, αλλά ξέρω ότι θα με κόψετε. Τα λέμε εμείς. Λοιπόν, και την καλησπέρα μου. Και πάλι περαστικά. Να είσαι καλά. Κάτι άλλο να πω. Σχετικά με τους περιοριστικούς όρους. Δεν είναι... Ξέρετε πόσοι έχουν φάει σόβια χωρίς περιοριστικούς όρους και, πόσοι και άλλοι πόσοι έχουν αθωωθεί με περιοριστικούς όρους. Ναι. Γιατί τα κάνατε και σε κάποια δεν άλλη δίκη. Αυτά καλά. Και σε κάποια άλλη δίκη τα κάνατε αυτά και πανηγυρίζατε και πήρατε πάλι τα φρύδια του αλόγου, έτσι. Ξέρετε εσείς, Ρουφιάνοι, που μαλώσανε δύο και δικάστηκε μόνο ένας, έτσι. Πάλι όλοι οι περιοριστικούς όρους είχανε. Οι περιοριστικοί όροι είναι να μην σας βρίσκουμε όπου όπου σας δείξουμε να μην σας λεντάμε. Μόνο σε βουνό και θάλασσα. Έτσι. Έχετε πορεία. Τέτοια αναδρία, τέτοια δειλία, τέτοια πουστιά, μόνο εσείς μπορείτε να ναι, μόνο από, και, μόνο εσείς... και μόνο από εσάς μπορούμε να την περιμένουμε. Μόνο, ναι βέβαια. Άλλη μόνο. Καλησπέρα. Έχει συνέχεια το θέμα. Έλα, Άγκη, καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Δημήτρη, θα πάρω πάλι ο Ολυμπιακός. Γεια σου, Δημήτρη. Τάκη, καταρχάς, περαστικά. Ευχαριστώ, φίλε. Να είσαι καλά, να συνεχίσεις, όπως πάντα, δυναμικά. Εγώ δύο πράγματα θέλω να πω. Πρώτα απ' όλα, όλη αυτή η σκοφαντία που πέφτει στο πρόσωπο του Ολυμπιακού και όλα αυτά που γίνονται δεν επιτρέπουν σε αυτούς που έχουν τέτοιο παρελθόν να κάνουν κάτι τέτοιο. Βέβαια. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Απαγορεύεται να μιλάνε αυτοί. Ο υπουργός τι θέλει και μπερδεύεται εκεί πέρα. Ο υπουργός τι θέλει και μπερδεύεται. Εντάξει, αυτοί είναι απατεώνες και το ξέρουν όλοι. Βλέπω, τρώει μαύρα. Έτσι. Και ο υπουργός τα ίδια πράγματα είναι τώρα. Τα ίδια σκατάλη. Βλέπω να τρώει μαύρο ο υπουργός. Άμα μπλέξει με τα πίτρα, σε τρώνε οι κότες. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και κατά δεύτερον, για μεταγραφές δεν ξέρουμε ακόμα, θα δούμε από τη λένε. Θα γίνουν 6 μεταγραφές. Τη Δευτέρα, κόρη μου, εμείς... Και μεγάλες μεταγραφές. Ας μας πούνε και οι άλλοι, ρε παιδί μου, το πλάνο τους. Οι άλλοι είπαμε, όπως πέρσι, Χιούι, Λιούι, Ντιούι, πώς τα έλεγες, Τάκη. Ναι, ο Χιούι, Λιούι, Ντιούι. Ναι, ο Χιούι, Λιούι και ο Ντιούι. Ναι, αυτούς θα πάρουνε. Τώρα ήρθε και η Ντέζη, από τη Β' Αφρική. Με την κοτσίδα που λέτε είναι κάτι συγκεκριμένο. Αυτό είναι, αγόρι μου. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Μπορεί να είναι αυτό. Μιλάμε με τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι, ξέρετε κάτι παραπάνω. Ναι, μιλάμε με τον άνθρωπο. Ό,τι λέει ο κόσμος του Ολυμπιακού θα γίνεται. Εγώ, εμάς όλους τους Ολυμπιακούς είναι μεγάλη τρέλα. Ο άνθρωπος και το ξέρετε, γιατί και στα 39 και στα 40 να έρθει στην Ελλάδα. Εννοείται ότι θα είναι μια κλάση ανώτερη. Να μην ονοματίζουμε όμω και πάθουμε καμία καρδιακή προσβολή, φίλοι του Εσιέν. Καλά, Εσιέν. Τον Εσιέν τον περιμένουν στην παραλιακή αγκαλιά. Φοβερό δίδυμο με τον Κουτρουμπί. Ναι. Ω, καλά, αυτοί οι δύο θα είναι. Πάνω ράφι, λέει και αυτό. Πάνω ράφι. Καλά, ο άλλο ο Βλάκα. Πάνω ράφι στο υπόγειο. Πήρε ο Πάοκ που λέει. Δεν αρμόζει αυτή η δόξα που έχει και η ιστορία ο ΠΑΟΚ να μην παίρνει πρωταθλήματα. Ποια ιστορία έχει ο ΠΑΟΚ? Η ιστορία δύο πρωταθλημάτων. Ναι. Ο Ντομή έχει περισσότερα πρωταθλήματα από αυτούς, Τάκη. Ναι. Έχει ιστορία, λέει ο ένας και ο άλλος. Ιστορία έχει η Γαβριέλα. Η μεγαλύτερη ήταν από που υπήρξε. Ο ΠΑΟΚ, για να ξέρει ο κόσμος, έχει ένα περισσότερο πρωτάθλημα από τη Λάρισα. Έτσι, μπράβο, Δαγκή. Αυτή είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ. Ρε ιστορία. Ακριβώς. Όλοι έχουν ιστορία, αλλά λέμε τι ιστορία έχει ο καθένας. Άλλο να έχει την ιστορία του νικητή και άλλο την ιστορία του. Βέβαια. Τι να μας πει ο ΠΑΟΚ. Τη μια ζωή στην Πάπα. Ιστορία. Και γράφει ιστορία ότι την τάδε χρονιά. Την τάδε χρονιά ο Παναθηναϊκός έβαγε τσαπού. Την τάδε χρονιά ο ΠΑΟΚ έβαγε τσαπού. Την τάδε χρονιά η ΑΕΚ. Πήρε το από τα τρία το, αυτό που συνηθίζει. Ιστορία είναι αυτό. Καταγεγραμμένα, ιστορικά γεγονότα είναι. Μόνοι μας και όλοι τους, Άγιοι. 42-37.
Να είσαι καλά, παιδιά. Τάκη, συνέχισε περαστικά. Να είσαι ευχαριστώ, καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, γεια. Γεια. 42 εμείς, 37 όλοι σας. Και συνεχίζουμε. Έχουμε, για και πάμε. Και ξέρεις, είμαστε στα 5 συνεχόμενα. Πάμε για τα 10 συνεχόμενα. Για πάμε. Έχουμε άλλοι. Ναι, έχουμε. Έκανα μήνυμα να διαβάσουμε, γιατί δεν βλέπουμε και από τα κυριατιά. Εμπρός. Σε ετοιμάς. Τι. Τι πας να δω. Έλα, κόρη μου. Σε ετοιμάς. Έλα, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δημήτρης από Λαμία, Ολυμπιακός. Ναι. Γεια σου, Δημήτρη. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Ναι, ναι, καλά, εσύ πες. Μια χαρά. Καλά, καλά. Τάκη μου, είχαμε βγάλει τη φωτογραφία. Τι έγινε, ήταν νερό στη γραμμή. Ναι. Είχατε βγάλει προφανώς φωτογραφία με τον Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη, από τη Λαμία. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Παρακαλώ. Ναι, μας ακούτε. Σας ναι. Ακούμε, βέβαια. Παρακαλώ. Χαμηλώστε την τη... Χαμηλώστε... Να ευχηθώ στον Τάκη περαστικά. Καλωσύνη σας. Τάκαρε, δεν το ήξερα, δεν είναι καλωσύνη μου. Είμαι Πειραιώτης, είμαι φίλος σας, φίλος του και Ολυμπιακός με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Λοιπόν, δεν ακούω. Ναι, ναι, ακούω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, είπε. Λοιπόν, δεν το ήξερα, Τάκη, αυτό που συνέβη, απουσίαζα και δεν το ήξερα. Δεν χρειάζεται να πω ποιος είμαι, θα τα πούμε στη συνέχεια. Ωραία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρόκειται περί μιας πολύ αισχυρής ασκήσης πράξεως, άνανδρης, ναι. Αλλά προφανώς μόνο το όνομα άνδρα φέρουν αυτά τα κτίνητα τα οποία το έκαναν. Σωστό. Και θέλω να σου πω κάτι ακόμα. Και βέβαια και εμείς εμφυλασσόμαστε και ξέρεις την αισχρή αυτή κίνηση θα απαντήσουμε. Θα μείνουμε έτσι. Δεν είσαι μόνος σου πρώτα απ' όλα. Δεν είναι μόνος του ο πρόεδρος, δεν είναι μόνος του ο Ολυμπιακός. Σωστό. Και γίνεται μια συντονισμένη αισχρή κίνηση εδώ και καιρό. Αυτό ακούστε το. Ναι. Γίνεται μια αισχρή κίνηση από τότε που υπάρχει αυτό το έσχρο μια Παναθηναϊκής Συμμαχίας. Κράτα το αυτό που σου λέω. Ναι. Και κρατήστε το και δυο σας. Γιατί αυτή τη στιγμή δίνουμε όλοι μας έναν αγώνα. Ναι. Πολύ προσεκτικό, πολύ δυνατό, ο οποίος πρέπει να είναι και νικηφόρος. Ναι, ναι. Η περίφημη Παναθηναϊκή Συμμαχία στο τέλος της Τάκη, όταν έκλεινε, έδειχνε εσένα, έδειχνε τον Μαρινάκη, έδειχνε τον Κακλαμάνη, έδειχνε εμένα και κάποιους άλλους. Μάλιστα. Στοχοποιούσε εδώ και δύο χρόνια η Παναθηναϊκή Συμμαχία ανθρώπους. Σωστό. Κράτα του αυτό. Αυτό δεν το έχετε κάνει ποτέ εσείς. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ εμείς. Δεν έχουμε λειτουργήσει ούτε εκδικητικά. Βεβαίως και θα τσακωθούμε, βεβαίως και θα πλακωθούμε και βεβαίως όπως έχουν πάρει τα χαϊμίνια αυτά, ότι νικάμε κιόλας. Μέτρα εσείς, αυτή η πράξη. Ναι. Και επειδή το ακούνε και πολλοί από τους άλλους, για έναν εργαζόμενο άνθρωπο, για ένα γνήσιο άνθρωπο όπως εσύ, να κάνουμε τόσο βρώμικο τρόπο τέτοια πράξη, θα απαντήσουμε. Και θα απαντήσουμε νόμιμα, αλλά και με τον τζαμπουκά που διαθέτουν οι άντρες, οι Πειραιώτες, αλλά και οι Ολυμπιακοί σε όλη την Ελλάδα. Χθες δεν το ήξερα, Ρετάκη, ότι συνέβη το πράγμα. Ήμουνα στην Ιμαθία και στη Θεσσαλονίκη και τρελάθηκα μόνο τώρα που σε είδα, ο γιος μου το έβλεπε. Ναι. Και μου λέει, παπά, Ρετάκη. Μου έχει γύρει στο κεφάλι ανάποδα δηλαδή. Ήτανε άναδροι, Πέτρο, ήτανε άναδροι. Δεν ήταν αντιπρομερό. Άνδρος, ξέρεις, να Ρετάκη, άκουσε να δεις. Τσαντιζόμαστε, μιλάμε, μαλώνουμε, πλακωνόμαστε. Δεν θα μείνουν σε χλωρό κλαρί, αλλά αναγνωρίζουν και η οργανωμένη επίθεση στον πρόεδρο. Που γνωρίζεις πολύ καλά πόσο κοντά και πόσο δυναμικά στηρίζουμε. Ναι, ναι, ναι. Η οργανωμένη αυτή επίθεση έχει μέλλον μικρό. Έρχεται η ώρα του δικαστηρίου, έρχεται η ώρα των βουλευμάτων, έρχεται η ώρα που θα βγουν, αν θα παραπευτούν ή όχι κάποιοι. Μη χαίρεστε, ρε ελεϊνά υποκείμενα. Μη χαίρεστε με την ταλαιπωρία κανενός. Μη χαίρεστε ακόμα και στο γεγονός να πήγαινε στη φυλακή και να ήταν έτσι η πορεία. Δεν πήγε κανένα στη φυλακή, ο πρόεδρος θα είναι παρόν, θα είμαστε κοντά του εμείς και αυτό θα πάρουν χαμπάρι. Και κάτι ακόμα. Ο Ολυμπιακός έχει έτοιμους. Τόσους μαρινάκηδες, τόσους τσουκαλάδες, τόσους σάκηδες και τόσο κόσμο που τον αγαπάει που δεν πρόκειται να γονατίσει ούτε δευτερόλεπτο. Δεν θέλω να καταχραστώ άλλο χρόνο, θα σας δω ούτως ή άλλως από κοντά τώρα. Τάκη μου, στεναχώρηκα πάρα πολύ από αυτή την μπουστιά που έγινε, από αυτή τη βρώμικη κίνηση. Μουσιά, ναι. Να ξέρεις όμως ότι όσο χτυπημένο είναι το μάτι σου,
Τόσο καθαρό είναι το βλέμμα και των δυο σας, τόσο καθαρό είναι το βλέμμα όλων μας που πιστεύουμε στον Ολυμπιακό, που θα δεις πόσα πρωταθλήματα, πόσα ντάρ και τι έχουν να φάνε στη διαδρομή, για να μην πω καμιά στιγμή κουβέντα μες το βράδυ. Φιλιά, σιδερένιους, να είσαστε καλά. Να είστε είμαστε καλά. Πολλοί, είμαστε περισσότεροι. Είμαστε πολλοί, ναι. Μιλιούνια είμαστε, μιλιούνια. Μεγάλες κουβέντες είπε ο φίλος μας, αληθινές κουβέντες, μάγκικες κουβέντες. Παρεμπιπτόντως, να ξέρεις ότι καταλάβαμε και ποιος μιλάει. Μάγκικες κουβέντες, το ξέρουν και οι ίδιοι τι είναι αυτοί όλοι, μια σαπίλα είναι και οι τρεις πρόεδροι, τουλάχιστον οι δύο των Αθηνών, πάει στο διάλογο άλλος, είναι σίγουρο ότι είναι μέσα στη λάσπη, το έχουν αποδείξει βουλεύματα δικαστηρίου, δημοσιεύματα, αποσπάσματα εκπομπών άλλες από το Alter και από κάποιες άλλες, από κάποια άλλα κανάλια. Είναι μέσα στη σαπίλα, τους πονάει ο Μαρινάκης, τους πονάει γιατί είναι Ολυμπιακός ο Μαρινάκης, τους πονάει ο Ολυμπιακός. Τους πονάει η θύρα 7, τους πονάει ο λαός του Ολυμπιακού. Και τους πονάει ο πάτος σας. Να ξέρετε κάτι, δεν είναι τυχαίο αυτό που είπα πριν. Δεν σας πονάει ο πάτος σας. Πριν 15 μέρες σας είπα, του χρόνου δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Είτε από το ποδόσφαιρο, είτε από το μπάσκετ, είτε από το βόλεϊ, είτε από το πόλο. Και είτε και από το βόλεϊ και από το μπάσκετ γυναικών. Δεν ξέρετε. Θα κρυφτείτε και δεν θα βρείτε λαγούμι. Θα θέλετε να κρυφτείτε και δεν θα βρίσκετε λαγούμι. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Το 2010 η εταιρεία Aegean εισέρχεται στην αγορά της ενέργειας. Μέτοχοι της Aegean Power είναι δύο εταιρείες. Η μία συμφερόντων Βασίλη Μιλιώνη και η άλλη συμφερόντων Γιώργου Μελισανίδη. Του γιου δηλαδή του ιδρυτή του ομίλου Aegean, Δημήτρη Μελισανίδη. Οι δύο επιχειρηματίες συνεργάζονται επί 1,5 χρόνο και η κίνηση της Aegean να εμπλακεί στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας χαιρετίζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τον Σεπτέμβριο του 2011, η Aegean Power ζητάει την αλλαγή επωνυμίας της σε Ελλάς Power. Τον Νοέμβριο του 2011, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εγκρίνει την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας, παρότι η ΔΕΗ έχει προβάλει αντιρρήσεις και παρότι γνωρίζει ότι η Aegean Power χρωστάει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Η μετοχική σύνθεση της εταιρείας δεν αλλάζει. Σύμφωνα με την αγωγή της ΔΕΗ, η Aegean Power του Βασίλη Μιλιώνη και του Γιώργου Μελισανίδη χρωστούσε 29.071.800 ευρώ. Σύμφωνα με την αγωγή του ΔΕΣΜΙΕ, η Aegean Power χρωστούσε 43.593.644 ευρώ. Σύμφωνα με έγγραφα της ίδιας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η Aegean Power χρωστούσε τις εγγυητικές επιστολές ύψους 9.373.000 ευρώ για τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του ημερησίου ενεργειακού προγραμματισμού και 5.984.000 ευρώ για άλλες υποχρεώσεις της. Η Aegean Power στο διάστημα που λειτουργήσε πρόλαβε να φεσώσει με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τις κρατικές εταιρείες ΔΕΗ και ΔΕΣΜΙΕ. Δεκέμβριο του 2011 ξεσπάει το σκάνδαλο που προβλήθηκε με τυχαίους τίτλους στα ΜΜΕ, φάγανε τα λεφτά του κόσμου από το χαράτσι. Επεμβαίνει η δικαιοσύνη και όλοι αρχίζουν να ψάχνουν τα λεφτά του κοσμάκι σε φορολογικούς παραδείσους στο εξωτερικό. Τον Οκτώβριο του 2012 συλλαμβάνονται ο Βασίλης Μιλιώνης, εκπρόσωπος της Ελλάς Πάουερ, και οι Αριστίδης και Αχιλλέας Φλόρος, εκπρόσωποι της ΕΝΕΡΚΑ.
κατηγορούνται μεταξύ άλλων για υπεξαίρεση σε βάρος του δημοσίου σε βαθμό κακουργήματος. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προσπαθεί ετεροχρονισμένα να καλύψει τα νότα της για τις οφειλές της Aegean Power προς τον ΔΕΣΜΙΕ και τη ΔΕΗ. Και ρωτάμε, αν, όπως προκύπτει από τις αποφάσεις της ίδιας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η μετοχική σύνθεση της Aegean Power, Ελλάς Power, δεν άλλαξε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αποχώρησε ποτέ ο Γιώργος Μελισανίδης. Και αν αποχώρησε, ήταν η αποχώρηση νόμιμη και διαφανής? Αν η Aegean Power ήδη πριν από την αλλαγή επωνυμίας της χρωστάει στο δημόσιο 90 εκατομμύρια, τότε πώς φέρεται ως μοναδικός κατηγορούμενος ο Βασίλης Μιλιώνης και όχι ο μέχρι τότε συνεταιρός του? Υπήρξε πολιτική παρέμβαση προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για να καλυφθούν ενδεχόμενες ευθύνες του Γιώργου Μελισανίδη? Ρε, τι γίνεται, τι γίνεται, κουμπαράκι? Γίνεται να είναι τρεις και αυτό δεν υπάρχουν λεφτά. Ρε, σαν να έχουμε κάνει μια εταιρεία, να τα έχουμε φάει μαζί, αλλά πας μόνο στη φυλακή. Α, ναι, βέβαια. Έχουμε κάνει μαζί και πάω εγώ. Ναι, μαζί τα φάγαμε. Εγώ έχω λακκίσει. Αλλά χώρια τα ξεπληρώνουμε. Αυτός είναι ο καθαρός ουρανός. Ναι. Που λέει για τον Ολυμπιακό. Ρε εσείς, κοιτάξτε. Ο ανακριτής σε διαλέγεται. Ναι, όχι, ας τον ανακριτή. Ο ανακριτής του πάνε. Ναι. Ακούει, ρε παιδί μου. Για τον υπουργό θα λες. Ο ανακριτής είναι θεσμικός φορέας. Βλέπει τα χαρτιά εκεί. Και υποχρεώνεται. Ναι, υποχρεώνεται να κάνει κάποια πράγματα. Μην παίρνει χαμπάρι. Αλλά παίρνει χαμπάρι όμως τι γίνεται. Έτσι. Εσύ, ο ανακριτής είναι η δουλειά του να μην παίρνει χαμπάρι, να είναι άσυλος και αμόλυντος και να είναι τυφλό. Ο υπουργός, πάμε στον υπουργό. Έτσι, όχι, στις άλλες λέμε που ξέρουν. Δηλαδή δεν ξέρουμε εδώ πέρα τι γίνεται, όλοι στην Ελλάδα ζούμε. Δεν ξέρουμε ποιος είναι δηλαδή ο νοικοκύρης, ποιος είναι το λαμόγιο, ποιος είναι ο καταγραστής, δεν ξέρουμε τίποτα. Ποιος έχει πιαστεί κατά δωροδοκία, δεν ξέρουμε. Αυτά εδώ τι είναι. Για διαβάσει. Λοιπόν. Α, ναι, και πανηγυρίζει η ώρα για σπορ, τέλος ο Μαρινάκη. Ναι, ποιος τέλος. Για σε ποιο τέλος. Και ποιος θα μείνει. Δηλαδή και ποιος θα μείνει. Τέλος ο δικό σας δεν το ξέρετε. Ναι, λοιπόν. Για πέρα κλουμπ βλέπω να ξαναγίνεστε. Λοιπόν. Και να πηγαίνετε στο εσκί σε γύρ. Όλη η συμμαχία, όλη η Τρόικα θα πάει κατά διαόλου. Όπως και τώρα τον μπουρδέλο βλέπω να φοράει πάλι ροζ. Λοιπόν, για πάμε, το έχουμε. Για πάμε να, για πάμε να διαβάσουμε κάτι. Κυριακή 23 Ιανουαρίου 1980 και στα πλαίσια της 18ης αγωνιστικής του Α' ομίλου της Γάμα Εθνικής, Εθνικό Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα της σεζόν 79-80, ο Ιωνικός Νικαίας που έχει γενικό αρχηγό τον Δημήτρη Μελισανίδη πηγαίνει στα Λιώσια για να αντιμετωπίσει τον τοπικό Ολυμπιακό. Κρίσιμο μάτς, αφού και οι δύο ομάδες διεκδικούν την άνοδο στη Β' Εθνική. Οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου θα ανέβαιναν. Τελικό σκορ 2-0 και νίκη για τον Ολυμπιακό. Μετά το τέλος του μάτς μαθαίνουμε πως υπήρξε καταγγελία για απόπειρα δωροδοκίας δύο παιχτών του Ολυμπιακού Λιωσίων, τον Νταντίτσου και Καμπόλη, από παράγοντες του Ενικού. Την επόμενη μέρα κυκλοφορεί ολοκληρωμένα το σενάριο της υπόθεσης. Ο Δημήτρης Μελισανίδης έδωσε 100.000 δραχμές σε ένα τρίτο τον Κωνσταντίνο Μπούσουλα για να τα δώσει στους παίκτες του Ολυμπιακού Λιωσίων, Νταντίτσου και Καμπόλη, ώστε να κάτσουν να χάσουν. Έρχεται η ώρα να εκδικαστεί η υπόθεση από τη Διοικητική Ανακριτική Επιτροπή, ΔΑΕ, την τότε αρμόδια αρχή σε θέματα δωροδοκιών. Στις 12 Φεβρουαρίου 1980 η ΔΑΕ συνεδριάζει στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ΓΚΑ. Γίνονται επεισόδια και η έκδοση της απόφασης πηγαίνει μια εβδομάδα πίσω. Σμηνίτης της αεροπορίας, λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Μπούσουλας εκείνη την περίοδο. Υπηρετήσε τη θητεία του στρατόη μαζί με τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, του Λιωσίων Καμπόλη. Τον Μπούσουλα προσόγγισε ο Δημήτρης Μελισανίδης ώστε να μεσολαβήσει να το φέρει σε επαφή με τους παίκτες του Ολυμπιακού που ήθελε να δωροδοκίσει. Ο Δαδίτσος του Ολυμπιακού Λιωσίου κατήγγειλε πως υπήρξε και συνάντησή του με τον Μελισανίδη, ενώ η συναλλαγή ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή εξαιτίας επέμβασης της αστυνομίας. Υπήρξε και κασέτα με συνομιλία των εμπλεκομένων, αλλά ήταν κακής ποιότητας και δεν έγινε αποδεκτή από τη ΔΑΕ. Ο Μελισανίδης εμφανιζόταν σίγουρος για την αθώωση του Ιωνικού. Οι παράγοντες του Ιωνικού θεώρησαν την ποινή εξοντοτική, επειδή ουσιαστικά με τόσους βαθμούς μείων ήταν σαν να υποβιβάζεται η ομάδα τους. Απείλησαν με προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και όπως γίνεται συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, βρέθηκε η χρυσή τομή. Με 9 της απόφαση, η ΔΑΕ αφαίρεσε 10 και όχι 20 βαθμούς από τον Ιωνικό. Στον πίνακα της βαθμολογίας του Α' ομίλου της Γ' Εθνικής εκείνης της σεζόν, στην ίδια κατηγορία με τον Ιωνικό Νικαίας, βρισκόταν και η Νεάπολη Πειραιώς, η οποία χρησιμοποιούσε ως έδρα το γήπεδο του Ιωνικού.
Το παιχνίδι είναι Νεάπολη Ολυμπιακός Λιωσίων στις 6 Μαρτίου του 80 αναβλήθηκε επειδή παράγοντες και παίκτες Νεάπολης ξυλοκόπησαν ποδοσφαιριστές και λοιπά μέλη της αποστολής του Ολυμπιακού στέλνοντάς τους στο νοσοκομείο. Ο Γενικός Αρχηγός του Ολυμπιακού Λιωσίου με αφορμή αυτό το περιστατικό δήλωσε πως δεν σκόπευε να καταγγέλει στο μέλλον νέα απόπειρα δωροδοκίας αφού βρήκε τον πελάτη, ενώ πρότεινε να απονεμηθεί το κύπελλο ήθους στον Ιωνικό. Ήταν σαν να μας έλεγε αυτός ο κακοπροαίρετος άνθρωπος πως ο Μελισσανίδης έβαλε τους παράγοντες και τους παίκτες της Νεάπολης να ξυλοκοπήσουν τα μέλη της αποστολής του Ολυμπιακού Λιωσίου στο γήπεδο του Ιωνικού για να τους τιμωρήσουν που κατήγγειλαν την απόπειρα δωροδοκία τους και τους έμπλεξαν με τη δικαιοσύνη. Η υπόθεση της δωροδοκίας κρίθηκε από τα αθλητικά όργανα, αλλά παραπέφθηκε στα ποινικά, και στα ποινικά δικαστήρια. Όταν κάποιος αποπειράται να δωροδοκίσει ένα παίκτη, δεν κινδυνεύει μόνο η ομάδα του, αλλά και ο ίδιος, και αυτός ο ίδιος απειλείται με φυλάκιση. Τα ποινικά δικαστήρια λοιπόν καταδίκασαν τον Μελισσανίδη σε μια υπόθεση που ξαναήρθε στο φως της δημοσιότητας το 1992, όταν ο πρώην Γενικός Αρχηγός του Ιωνικού Νικαίας έγινε μεγαλομέτοχος ΠΑΕ ΑΕΚ. Πέρα από τη θέση του στην ΑΕΚ, ήταν και στο δυτικό ΔΣ της ΕΠΑΕ, αλλά απαγορευόταν σε κάποιο άνθρωπο που είχε λερωμένο ποινικό μητρό να είναι παράγοντας του ποδοσφαίρου. Με απόφαση του Τριμελούς Εφετίου Αθηνών το 1982, τότε γενικός αρχηγός του Ιωνικού Νικαίας, Δημήτρης Μελισσανίδης καταδικάστηκε σε πεντάμινη φυλάκιση για απόπειρα δωροδοκίας του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Λιωσίων Δημήτρη Καμπόλη. Μιλάμε για οριστική καταδίκη, τελεσίδικα. Όχι ναι, αλλά θα δούμε στην πορεία τι θα γίνει και θα λάψει η αλήθεια. Ο Μελισσανίδης προσπάθησε να δωροδοκίσει παίχτη και φυλακίστηκε με αναστολή. Δεν πήγε μέσα. Λοιπόν, λέμε, βρέτε ρε, τα αντίστοιχα όλα, ό,τι έχετε. Ευτυχώς που τον έδιωξε ο Ιωνικός και σώθηκε από αυτόν τον άνθρωπο. Ό,τι έχετε, φέρτε να δούμε με ποιους εμπιστεύονται οι φορείς. Ναι, οι φορείς. Οι θεσμικοί φορείς. Και ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να μας δηλητηριάσουν το μυαλό, ναι, τι πρεσβεύουνε. Και να παιχτεί το πρωτάθλημα το καινούργιο. Ναι, να παιχτεί στα ίσα, ρε. Ναι. Να παιχτεί στα ίσα. 100.000. Από αυτούς θα παιχτεί στα ίσα. Ναι. Από τον Αλαφούζο και το Μελισσανίδη και το Σαββίδη θα παιχτεί στα ίσα. Ο Νίκος ο πρόεδρος. Καλό, Σαββίδη. Δεν έχει ανάγκη τέτοιου είδους πράγματα. Το Σαββίδη μιλάμε για κορόιδο μεγάλο. Γιατί ήταν και χαλά ένα σωρό λεφτά και μεταγραφές. Ο άλλος μιλάμε για κορόιδο μεγάλο, για το αγκλαμά τελειωμένο. Γίνεται τώρα να είμαστε δύο ρέστη και ένα δάκι, ένα πενιντάρικο. Θα του φάμε και το πενιντάρικο. Κάτσε Σαββίδη εσύ με αυτούς. Μια χαρά είσαι και τον έχεις πάει. Σας ενώνει ο Πόντος. Κάθεσαι εκεί. Σας ενώνει ο Πόντος από το καλτσόν που σκίστηκε. Καθίστε εκεί. Μια χαρά τα πάτε. Τα είσαστε μονίμως. Για βγαίστε και απαντήστε τώρα εδώ να δείτε ποιους πρόεδρους έχετε. Ο ένας. Και με μαθηματική ακρίβεια, κοιτάξτε την τρόικα αυτή, το συνεταιρηλίκι μόλις αρχίσει το πρωτάθλημα. Πώς θα γίνει μπουρδέλο το συνεταιρηλίκι με μαθηματική ακρίβεια. Να τσακωθείτε και με κανέναν άλλο, να και μεταξύ σας. Θα τα δείτε τώρα. Καλά. Εντάξει, τότε ίσως έχουν βγει και σε Champions League. Ναι, ναι, ναι. Ρε τι γέλιο έχετε, ρε τελταρδελαμπού. Λοιπόν, να στείλουμε, να ευχηθούμε μάλλον κάθε ευτυχία στο φίλο μας τον Πέτρο. Στο φίλο μας τον Πέτρο. Και στην Βούλα. Και να το ζήσει και η Μαριτίνα. Ακριβώς. Έτσι. Όπως επίσης να πούμε και περαστικά. Μετά από λίγο αυτό, γιατί είναι λίγο το ένα χαρμόσυνο, το άλλο είναι λίγο. Ωραία, μένουμε στο χαρμόσυνο. Ναι. Μένουμε στο χαρμόσυνο. Και το άλλο χαρμόσυνο είναι μια χαρά. Ο φίλος μας. Ναι, μωρέ, επειδή. Εντάξει, θα ήθελα να είναι μαζί μας ο φίλος μας. Εντάξει, εντάξει, το σέβομαι. Το σέβομαι. Θα πάμε. Πέρασε η ώρα. Πέρασε. Ωραία, πέρασε. Πες το εκεί μου. Περαστικά, Δημήτρη μας. Να πούμε να μην κρατάει μούτρα ψηλός. Ναι. Στο φίλο μας. Ναι, στο άλλο παιδί. Λοιπόν, και να πούμε και περαστικά στον φίλο μας τον Δημήτρη να γυρίσει γρήγορα κοντά μας και σιδερένιος. Έτσι. Και μας λείπει σε όλους. Για το τροχαίο μιλάω. Λοιπόν. Όχι, μην πάει όνειρο σας και τίποτα άλλα. Ναι. Τι λοιπόν, πάμε σε καμιά γραμμή να δούμε εκεί. Να μην πούμε κάτι για αυτά που πας. Τι να πρωτοπούμε. Τα είπα, ρε φίλε, εμείς τώρα τι να κάτσουμε. Εσείς. Τα παπίρες. Εμείς δεν καθόμαστε. Τα παπίρες. Δεν βγάζουμε από την κοιλιά μας. Εμείς μιλάμε εδώ συγκεκριμένα πράγματα. Το μαΐδι τέτοια ψάξε να βρεις, τέτοια. Συγκεκριμένα πράγματα. Ούτε να τρέχουμε στα γραφεία των ανακριτών που είναι παράνομο και αυτό να μαθαίνουμε τι είπε ο ένας και πώς γίνεται και να έχουν τα αποκλειστικά να είμαστε τρία άτομα μέσα στην αίθουσα. Εγώ ανακριτής και άλλα δύο άτομα και να βγαίνουν έξω, αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Πώς γίνεται δηλαδή το απόρριτο της διαδικασίας
Και το άλλο, το κουφό. Ποιο είναι? Μόνο τηλέφωνα των Ολυμπιακών ανοίγουν. Ναι, με ανώνυμες καταγγελίες, με πάσα ευκολία. Εδώ υπάρχουν επώνυμες καταγγελίες για επώνυμες για συγκεκριμένες κακουργηματικές πράξεις, επώνυμες καταγγελίες, και δεν πάει ενός θεσμικού φορέα το ρημάδι στο κουμπί, το χέρι στο κουμπί, να ανοίξει το τηλέφωνο, να ακούσει και εκεί τι γίνεται, που ένα τέταρτο να ακούσει, θα είναι για να κλειστούν 20 χρόνια φυλακή ο καθένας. Ένα τέταρτο να ακούσει. Όχι αυτά που κάνετε σειραφές με υποθέσεις του 12 με του 15. Με του 15. Να ακούσει ένα τέταρτο, ένα τέταρτο. Δηλαδή τίποτα το πρωί που ξυπνάνε το πρωί και λένε τι πουστιά θα κάνουμε σήμερα. Τις παρακολουθήσουν το πρωί. Κάτσε να δούμε μήπως αρχίσουν τα τηλέφωνα και ανοίγουν από τη Δευτέρα προχτές με μένα. Γιατί κάτι άκουσα ότι θα ανοίξουν κάποια. Για να δούμε. Πάμε στην γραμμή. Τριγύρω και τριγύρω. Έτσι, εμείς ό,τι λέμε εδώ δεν τα βγάζουμε από την κοιλιά μας. Τα παραθέτουμε. Όποιος έχει μπορεί και να τα... Και είναι αυτός ο λόγος που έχετε γίνει έξαλλοι. Γιατί θα χάσει το μεροκάματό σας άμα θα φύγουν αυτοί. Γιατί ο άλλος που θα έρθει δεν θα σας δίνει λεφτά. Δεν θα σας έχει ανάγκη. Όποιος είναι σοβαρός δεν έχει ανάγκη. Την τραμπούκα. Τι ανάγκη να έχει την τραμπούκα. Αυτό. Όποιος είναι σοβαρός πάει και πληρώνει. Πάει και πληρώνει. Και δεν κάθεται τώρα με το κάθε πρεζάκια. Να στέλνει το κάθε πρεζάκια και το κάθε κουλικάνο και τον κάθε μπράβο. Έτσι. Βάζει τα λεφτά του και πάει και παίρνει κανένα ποδοσφαιριστή. Ενώ εσείς επενδύετε στη λάσπη προσωπικά. Στη λάσπη και στους ξυλοδαρμούς και στις απειλές. Θα δούμε ποιος απειλείται και ποιος είναι ποιος απειλεί. Δεν ξέρετε με ποιους θα έχετε βάλει. Όχι, ξέρετε. Ξέρετε. Τώρα το δείτε όμως κιόλας. Θα ξεχάσει μάλλον. Τώρα το δείτε. Δηλαδή την αδιαφορία την έχετε κλάβει σαν αδυναμία. Λοιπόν, τέρμα η αδιαφορία. Θα σας πω εγώ ποιος είναι ο δυνατός και ποιος είναι ο αδύναμος. Εμπρός. Let me tell again, let me talk this time, please. Καλό βράδυ. Πήγαινε, please. Good night. Λογιτόκι, πήγαινε μίλα στο... Go fuck. Λογιτόκι, please. Του διάλο, εδώ πέρα είναι Ελλάδα. Ναι, πήγαινε μίλα όπου γουστάρεις, δεν πήγαινε μίλα... Εσύ τα διάλεγες από εδώ πέρα. Καλησπέρα. 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 Let me talking, please. Χρήστος από Πάτρα. Ναι. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σας, παιδιά, τι κάνατε. Γεια χαρά, γεια σας. Περαστικά σου, Τάκη. Ευχαριστώ. Είμαι 60 χρονών και είναι η πρώτη φορά που παίρνω σε εκπομπή. Πήρα για σένα, γιατί σε ξέρω και από παλιά. Είχαμε πει και ένα μπουκάλι ότι μετά από μια κούπα στο μπάσκετ στην εποχή του Μπέρι. Ναι. Λοιπόν, αυτό τώρα ήθελα να πω δύο λόγια, επειδή είμαι και παλιός. Βλέπω τον Ολυμπιακό από μικρό παιδάκι, 50 χρόνια τώρα. Και θέλω να πω δύο λόγια. Πρώτα για την ΑΕΚ. Αυτούς τους απατεώνες όλους, οι οποίοι ο Μελισσανίδης τους άφησε και πέσανε για να τους πάρει τσάμπα. Όχι τους άφησε, τους όθησε να πέσουνε σίγουρα. Τους άφησε να πέσουνε για να τους πάρει τσάμπα. Ναι. Τους έβαλε. Τους έβαλε να πάρει. Η ηθική ομάδα, η οποία κατέβαζε τα φώτα, έριχνε τους γενικούς, πετάγε για να πάρει τα αθλήματα ανήθικα. Μας βάζανε και παίζαμε ξανά στη Ρόδο. Είχαμε τον κύριο Δέλα, τον ηθικό κύριο προπονητή, να λέει πέστε κάτω όλοι οι παιδιά να μείνουμε έξι, γιατί τρώμε ξανά κι άλλοι. Ερχότανε κι άλλοι να πέσουμε, να μείνουμε 7, να μας διακόψουν το μάτς. Αυτή είναι η ΑΕΚ, η μεγάλη. Ο Στάθης. Όσο για τον Αλαφούζο, επειδή κάποτε δούλευα σε μια εταιρεία η οποία είτε ήταν πελάτης με ο Sky, και είχε βάλει τότε τον Κακαουνάκη, τον συγχωρεμένο, να ζητάει να κλέβει τα λεφτά από τον κόσμο. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε. Μην μπερδεύετε τον Ιωνικό με αυτό. Συγγνώμη λίγο, μην μπερδεύετε τον Ιωνικό τώρα με τη συμπεριφορά. Όχι, 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 για ένα μήνυμα. Συγγνώμη. Δεν μπερδεύετε, δεν έχει σχέση ο Ιωνικός. Το Ιωνικός ήταν θύμα του Γενικού Αρχηγού. Δεν το λέω για εσάς. Άνω τελεία. Συνεχίστε. Έβαλε τον Κακαουνάκη το δημοσιογράφο, ναι, για να μην πληρώσει κανέναν. Ναι. Και ένας φίλος μου αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκίνητό του κάτω από το σταθμό. Αυτός ο αλητήριος. Αυτός που πούλησε την άδεια στον Αλφα και μετά την πήγε και την έκλειψε από τον Παλτατούδη. Καινούργια άδεια. Το 7X. Αυτός είναι ο ηθικός ο κύριος. Και τα λεφτά που τα βρήκε. Τα λεφτά που τα βρήκε. Τα λεφτά τον κατηγορούν κάτι Ρουμάνι. Τον κατηγορούν οι Ρουμάνοι για τα λεφτά που πήγαν. Είμαστε τόσα εκατομμύρια.
Έτσι, ένα φού να κάνουμε, θα πέσουν κάτω. Ρε, άμα τη στήσουμε να πάθουν βροχικά. Μπράβο. Άμα έτσι ένα φού να κάνουμε, θα πέσουμε κάτω. Έχουμε Ολυμπιακό. Έχω δει από την εποχή του Μπέμπι, έχω δει στο τέλος. Και μέχρι σήμερα βλέπω. Τι πολέμους έχουμε φάει. Η δύναμη στη ζωή μου μετά την οικογένειά μου και τη δουλειά μου είναι Ολυμπιακός. Το πατέρα μου, τώρα είναι ο γιος μου και τώρα και ο γονός μου. Όλοι δεν υπάρχουν αυτοί. Ρε. Μια που δεν είστε υπάρχουν. Και μεγαλύτερες, με πόσους δεν τα έχουμε βάλει. Δεν υπάρχουν. Με πόσους δεν τα έχουν βάλει που τολμήσαν να τα βάλουν μαζί μας. Τι βασιλιάδες, τι Γερμανούς, τι Κούντες, τι Δημοκρατίες, τι Δεξιές, τι Αριστερές. Όλοι έχουν πάει τα μούτρα τους και όποιος έχει μπλέξει με τον Ολυμπιακό. Μπράβο, θα ξεσηκώσουμε τον κόσμο και θα γίνει πανικός. Είναι ήδη ξεσηκωμένος ο κόσμος. Έχουν προσέλει τι έχει γίνει. Ευεργεσία μεγάλη, όπως νιώθετε εσείς που είστε 60 χρονιών, νιώθει και ο 90 χρονών και ο 10 χρονών. Βέβαια ακριβώς. Προτιμώ να βγω έξω στον δρόμο και να τα δώσω όλα για τον Ολυμπιακό παρά αυτό το πράγμα που γίνεται. Για αυτό το γιατί μιλάνε και εκεί που τρελαίνομαι δεν είναι ότι μιλάνε για ισοτιμία. Δεν με πειράζει η ισοτιμία. Μακάρι να είναι όλα ισότιμα και όλα ωραία. Κάποιος δεν το θέλει. Ισοτιμία... Όταν είσαι καλύτερος, θέλεις την ισοτιμία. Βέβαια, αντιθέλεις. Άμα έχεις εσύ παίχτες και οι άλλοι παίζουν με το χουχούμι και το μπιμπό, ας πούμε, τώρα εντάξει, φυσικά το θέλω την ισοτιμία. Αλλά από εκεί και πέρα να μιλάει για ισοτιμία ποιος, ο Αλαφούζος και ο Μελισανίδης, παιδιά. Ναι, ναι, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ναι. Ο Παναθηναϊκός που επί Χούντας για τον Ολυμπιακό, η Χούντα μας κάλαγε τους παίχτες στο αεροδρόμιο. Ήταν κουκουέ, λέει. Ο Ρωμένο Αργυρούδης. Περίμενα στο Καραϊσκάκι να πει ο Ρωμένο και μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Και ο Σιδέρης. Ο Γιώργος ο Σιδέρης, αλλά ο Ρωμένο πέτρεψε. Και θα βασίσουμε. Ο Σεντόπουλος ο Κωνσταντίνου. Και θα βασίσουμε εμείς τώρα από αυτά. Από κάτι να παίρνουν κύπελλα στη δεκάδα την ψεύτικη που να παίρνουν. Και να του λέω στη διαιτητή, να το δω ρε παιδί μου το, τι ήρθε να το δω. Και να λέει έλα το πήρε ο Παναθηναϊκός. Μακριά ήταν, ήμουν εκεί μπροστά. Εξευθυνισμένη εκγεννητής είναι. Φύγανε, έπεσε κάτω στο χορτάρι, έσκυψε ο διαιτητής, έσκυψε μακριά τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και το είδε μόνο ο διαιτητής και πήγε στο Δωμάζο και του λέει εσείς το πήρατε. Οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν αρχίσει και φεύγανε. Ευχαριστούμε Χρήστο. Λοιπόν, καλή τα παιδιά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για το μήνυμα που είπε ο Άκης πριν, μην μπερδεύει τον Ιωνικό. Ίσα-ίσα εμείς θέλουμε να ανέβει ο Ιωνικό στην Αλβανδική. Όχι, δεν έχει. Αλλά μην μπερδεύετε το Μελισσανίδη με τον Ιωνικό. Άλλο. Εμείς καμία σχέση με τον Ιωνικό. Μα και ο συγκεκριμένος, μια συγκεκριμένη ομάδα έκανε. Ναι, εκεί έκανε. Εμείς το κάναμε. Ακούστε να δείτε. Εδώ είμαστε μόνο Ολυμπιακοί. Έτσι, αγαπάμε όλες τις ομάδες του Πειραιά. Έτσι. Έχουμε συμπάθεια σε όλες τις ομάδες του Πειραιά. Δεν ξεχωρίζουμε καμία και δεν θα επιτρέψουμε και έρηδες μεταξύ ομάδων του Πειραιά να γίνονται μέσα από αυτή την εκπομπή. Ούτε μοφές, ούτε σπόντες, ούτε τίποτα, έτσι. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Πάμε σε ένα βίντεο. Πάμε ένα βίντεο. Καθημερινή και το Sky που έχουν γίνει με κλεμμένα λεφτά από την Τράπεζα Κρήτης τα άρπαξαν από τον Κοσκοτά, ναι ή όχι. Μπορεί να μας πει με ποια δημόσια διαδικασία τα πήρε. Η οικογένεια Αλαφούζου εξεβίασε τον Κοσκοτά και την ημέρα που το σκαγε από την Ελλάδα του έφαγε για ένα κομμάτι ψωμί το ραδιόφωνο του Sky. Εξαπάτησε ο Γιαννάκης ολόκληρο Κοσκοτά. Καθηγητής της κομπίνης ο Γιαννάκης. Με τα βέβαια που τίξανε και την Καθημερινή. Την ιστορία με το καζίνο του Φλίσβου τη θυμάσαι Γιαννάκη. Μήπως θα πρέπει να φωνάξουμε τον εργολάβο Πανούση που πήγες να του φορτώσεις τον τότε καταχρεωμένο Sky υποσχόμενος ότι θα του έδινες άδεια για το καζίνο. Βούλιαξες ναι ή όχι τον Sky και ο πατέρας σου φώναξε το Στάθη Τσοτσορό και του χάρισε το κανάλι παρακαλώντας τον μόνο για να μην πάει φυλακή ο γιος του. Ξεχνάς κύριε Αλαφούζο ότι τα χρέη σου ήταν τόσο μεγάλα ώστε σου είχε απαγορευτεί η έξοδος από τη χώρα. Την ιστορία με τους Ρουμάνους. Τι θυμάσαι Γιαννάκη, 12 ή 13 ήταν τα καράβια που τους έφαγες. Βούτυξε το στόλο της Ρουμανίας μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ και τον έφαγε. Επί 10 χρόνια τον κυνηγούσαν οι Ρουμάνοι. Θυμάσαι πόσα εικονικά τιμολόγια σου έκοψε ο Καλογερίδης. Αυτός καλέ, ο συνεργάτης του Βλαστού
που απήγαγε τον εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλο και πήραν 30 εκατομμύρια ευρώ λίτρα και μέχρι στιγμής μολονότι έπιασαν τους δράστες και τους δικάζουν δεν βρήκαν ούτε ένα ευρώ οι αστυνομικές αρχές, γιατί σίγουρα κάποιος μάγκας τα έχει κρύψει πολύ καλά. Εκείνη δε την εποχή ο Πειραιάς είχε γεμίσει από εικονικά τιμολόγια. Κι ύστερα ο Παντεώνας κατηγορεί εμένανε. Έλα ρε Γιαννάκη να μετρηθούμε. Έλα να μετρήσουμε τα εικονικά. Παλιά άνθρωπε. 2 ή 3 χρόνια σε έψαχνε Γιαννάκη η Ιντερπόλ για την απάτη που έκανε στη Ρουμανία. Και αν δεν ήταν ο στρατηγός Νίκος Γρυλάκης που τον θερμοπαρακαλούσες γονατιστός να σε γλιτώσει, τώρα θα ήσουν στις ρουμανικές φυλακές παρέα με τον Μπάσαρη. Μπορείς ρε Αθεόφοβε να μας πεις πώς αγόρασες, στην ουσία πώς έφαγες το κανάλι 7X του Μπατατούδη και το ονόμασες Sky που ήταν υποθηκευμένο στην ΑΤΕ και ο Καραμανλής σου το χάρισε χωρίς διαγωνισμό. Στη συνέχεια άρπαξε τζάμπα, χωρίς διαγωνισμό, το 7 του Μπατατούδη που τον είχε Αγροτική Τράπεζα και έφτιαξε το νέο Sky. Γιατί ο παλιός είχε πουληθεί στον Κοντομινά και είχε γίνει άλφα. Και εδώ υπάρχει ο ογκοδέστατος φάκελος. Μπορείς να μας πεις, μεγάλε οικολόγε, πόσα ποτάμια, λίμνες και θάλασσες έχεις μολύνει καταστρέφοντας φτωχούς ψαράδες με τα σαράβαλα πλοία σου σε όλο τον πλανήτη? Πάμε τώρα ένα ταξίδι χιλιάδες ναυτικά μίλια μακριά, στη μακρινή Βενεζουέλα. Ξέρετε που πέφτει και ξέρετε και τι ρίξατε στη γαλαζοπράσινη θάλασσά τους, κύριε Αλαφούζε. Και αν δεν θυμάστε, θυμούνται πολύ καλά οι κάτοικοι του μακρινού Μαρακαϊπο. Γιατί για αυτούς Αλαφούζος σημαίνει πρωτοφανής και τεράστια οικολογική καταστροφή. Το δικό σας πετρέλαιο μαυρίζει την καθημερινότητά τους. Το δικό σας πετρέλαιο τους στέρισε μια για πάντα το ψωμί που τάιζαν τις οικογένειές τους. Αλλά εδώ, μακριά από τη Βενεζουέλα που γνώρισε το αληθινό σας πρόσωπο, φυτεύεται δεντράκια. Δεν έφτανε όμως μόνο αυτό. Ο κύριος Αλαφούζος, εκτός από γνωστός οικολόγος, είναι και γενναιόδωρος. Μπορεί εδώ, στην Ελλάδα, να στείνει κανάλια που κοιμίζουν συνειδήσεις βομβαρδίζοντάς μας καθημερινά με το ζευγάρωμα της πεταλούδας και του παπουίνου, αλλά εκεί κυνήγησε λυσαλέα δικαστικά τους φτωχούς βιοπαλαιστές για να μην πληρώσει ούτε φράγκο για την τεράστια οικολογική καταστροφή που ο ίδιος προκάλεσε. Μπορείς να μας πεις γιατί ο καπετάνιος του Ασπρονήσι που πιάστηκε στα πράσα να κάνει λαθρεμπόριο πετρελαίου έγινε παπάς και ο εισαγγελέας ο Κοτσάκης που σε έστειλε κατηγορούμενο έγινε μοναχός? Τα κονόμησε άγρια από το Ασπρονήσι. Ένα από τα πλοία του Αλαφούζου που πιάστηκε στα πράσα να κάνει λατρεμπόριο πετρελαίου. Λοιπόν, την έξοδο από την από τη χώρα ο Αλαφούζος είχε εκείνη την εποχή και δεν ξέρω λοιπόν, αν έχει και τώρα. Κάτσε τώρα, περιμένω, είναι και Ρουμάνοι, σου λέω, έχουν κάνει θέμα, σου λέτε τόσα καβαπόρια που δοθήκαν. Ο καπετάνιος έγινε παπάς. Παπάς, ναι, ο Παπασούζας. Σόπα, ναι. Τι γίνεται. Ο Παπαρούπας. Τα καλέ, περαστικά και όλοι κοντά στον πρόεδρο, ο φίλος δεν πεθαίνει, 100 ευρώ η ζημιά, θα φημώσετε ποτέ την αλήθεια. 100 ευρώ η ζημιά, δεν θα αφημώσετε ποτέ την αλήθεια. Τα έκανα όλοι 7 μαζί σου, μάγκες όλη μια γροθιά, ζήτω Ολυμπιακός, Αλεξανδρούπολη 7. Τσατίσατε το Βαγγέλα, έρχεται ο Κοτσίδας, Τάκης 7. Φέτος πρώτη φορά θα πάρω διαρκείας, αυτή είναι η απάντησή μου στην αερολογία. Κοκκινιά, τα έκανα, σ' αγαπάμε και δεν είμαι Ολυμπιακός, μη μασάς. Ο Σκάι θα κλείσει μέσα στο 2015 να με θυμηθείτε. Άλλο. Οι ασκοί του Ιόλου άνοιξαν πάλι. Τάκαρα, είμαστε μαζί σου, Νίκη 7. Η ακριβότερη μεταγραφή της ΑΕΚ, ο Ελεύθερος Τσιμπούρ με 300.000. 250. Και παραμυθιάζονται. Ο Άντερ, και εκεί φαβούμε. 250. Και παραμυθιάζονται ότι πάνε για πρωτάθλημα. Πρώτοι μόνο στο λαθρεμπόριο. Τάκαρα, άκαρε, μη μασάτε όλοι οι γάβροι μια γροθιά να τρίψουμε τα μούτρα των τζάτσων και της προπαγάνδας. Έχουμε καμιά γραμμή τώρα που είμαστε στο Φωτοφίνης. Και να τελειώσουμε ένα βίντεο πάλι. Όχι, το βίντεο αυτό που με τον Κονταρό που ναι, το ζητάνε πολύ ο κόσμος. Είναι πολύ ωραίο, είναι χορευτικό. Εμείς αβαράμε τα βιολιά. Ναι, τα λαγούτα, τα λαγούτα. Τα λαγούτα, ναι. Και εσείς αγορεύετε. Ναι, σαν αναστενάριδες όμως. Όχι κριτικά, στα κάρβουνα πάνω. Στα κάρβουνα. Θα γίνεται λαγή και χούλιγκαν. Στην πυρά.
Στην Πειραιά πάμε, έχουμε γραμμή. Μα κατά βάθος είστε όλοι γκέι. Βάτε μυαλό στην πράσινη πουτάνα. Πάμε σε γραμμή. Πάμε σε γραμμή. Καλησπέρα, καλησπέρα Ιγή, καλησπέρα Τάκη. Γεια σου φίλε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Τίποτα, καλό βράδυ. Χωρίς, λοιπόν, κάτσε να πω, κάτσε να πω εγώ τώρα. Άστο, ας στείλω χαιρετίσματα. Στην Νίκη, σταμάτα, στην Νίκη τη γυναίκα του φίλου μας του Γιάννη, που φέρνει σε ένα μήνα το δεύτερο παιδί. Με το καλό και δεν είναι γεμάτο υγεία. Και καλή λευτεριά ευχόμαστε. Και τα χαιρετίσματά μας και με ένα πόνο, Νικάκη. Και με μισό. Καθόλου. Και καθόλου. Καλησπέρα. Τι είπατε? Παρακαλώ. Πού μου είσαι τώρα? Καλησπέρα. 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 Εμπρός, λέγε. Έλα, παιδιά, μιλάτε γιατί έλα, έχουμε εκτελέσει εκπομπή. Τάκη, και μαζί μιλάμε. Μαζί μιλάμε, ναι. Ακόμα, ακόμα. Εκτελέσει εκπομπή και κάτω. Είμαι ο Γάβρος από το Ελληνικό. Γεια σου, Γάβρη από το Ελληνικό. Ναι. Να κλείσω την τηλεόραση, λοιπόν, ναι. Ναι, ναι. Κρίστε και το φως. Τάκη μου, τι έγινε, γαμώτο. Τι είναι? Τι έγινε, λέει. Τίποτα δεν έγινε. Πάμε για Ολυμπιακό. Να κλείσω την τηλεόραση, λοιπόν, ναι. Ναι, ναι. Κρίστε και το φως.